Ο καλύτερο προγραμματισμό που μπορεί να κάνει μελλοντικά είναι να φροντίσει να έχει επιλογέ, να μην κλείνει πόρτε. Δεν θα σταματήσαμε εκπλήσει πόσοι άνθρωποι περιμένουν τα μπάτα στον πρώτο χρόνο και υποτιμούν τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό συνέβη και με το Ιντερνετ. Πώ ναι. μπορώ εγώ να πάρω αυτή την ιδέα και την κάνω πραγματικότητα, Ε, μην την κάνει. Μην την κάνει. Ναι. Είναι γιατί... ότι είναι, είσαι ότι είσαι. Όχι, γιατί καλέ ιδέε τώρα, αν βγούμε έξω στον δρόμο και πιάσουμε πέντε περαστικού που έχει μια καλή ιδέα, έχω τρει καλέ ναι. Αλλά δεν θες μια καλή ιδέα, θες την καλή ιδέα. Το πιο απλό, απλοϊκό ωραίο είναι να είσαι εναντίον των πάντων. Και γενικά να μισεί και γενικά να λε: Δεν εμπιστεύομαι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Το πιο εύκολο πράγμα. Το όχι. Ποιο λόγο κερδίζει τον εργοδότη για να δώσει αύξηση σε Α, Πολλά πράγματα. Δεν... Το ένα tip. Προετοιμάσου με μία λέξη. Προετοιμάσου. Δεν είναι κακό να αντιπαθεί, είναι κακό το πώ εκφράζει την αντιπαθία σου. Δεν Γιατί να σου είναι κακό ότι... να αντιπαθεί, Ρε. Γιατί είναι ανθρώπινο. Προ... Και ό,τι είναι ανθρώπινο είναι για μένα καλό. Εντάξει, ανθρώπινο και ο φθόνο, ζύγια... Βέβαια. Πρέπει να υπάρχουν. Ο εργοδότη τι... που σε παίρνει και σου δίνει τα διπλά ή τριπλά λεφτά, ακριβώ τόσο γρήγορα θα σκεφτεί να σε απολύσει. Νομίζω ότι όταν έχει μεγαλώσει από μια ηλικία και μετά με ένα μια νοοτροπία ότι θα είμαι ο πρώτο και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να είμαι ο πρώτος, αυτό δεν είναι ένα διακόπτη που μια μέρα λε: Α, όχι, αυτό. Η να βγάζω το καλύτερο από του ανθρώπου. Είτε αυτό σημαίνει να δουλεύουν μόνοι είτε να δουλεύουν σε ομάδε. Και αυτό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα την εταιρεία, τη φάση που βρισκόμαστε, να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πώ ήρθε σε μέχρι εδώ, Αναγνωρίζοντα ότι δεν είναι ανάγκη να έχει long term πλάνο, και όταν λέω long term πλάνο, να σχεδιάζει πάνω από 3-5 χρόνια, γιατί απλά δεν μπορεί να σχεδιάσει. Ναι, ξανά ακούσα το τον είπε σε ένα από τα podcast του Τζο Ρόγαν, όταν τον ερωτήσαν, Ποια είναι η ρουτίνα σου. παιδιά, δεν είμαι από του ανθρώπου που έχω όραμα, πλάνο και βλέπω μπροστά. Ξυπνάω το πρωί, κάνω τη ρουτίνα μου. Είμαι σε έναν δρόμο, αλλά δεν προγραμματίζω για το αύριο. Και ό,τι βγει. Ισχύει και στην δική σου περίπτωση αυτό. Όχι τόσο πολύ. Ε, έχω ένα μικρό προγραμματισμό. Ε, θεωρώ ότι ο καλύτερος προγραμματισμός που μπορείς να κάνεις μελλοντικά είναι να φροντίσεις να έχεις επιλογές, να μην κλείνεις πόρτες. Άρα, τι απόφαση θα πάρω σήμερα που δεν θα μου στερήσει σε δύο χρόνια να μην μπορώ να έχω περισσότερε επιλογέ. Ναι. Μπορεί να είναι και θέμα ανασφάλεια. Γιατί κάποια στιγμή, και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και μέσα στην καριέρα σου, σιγά-σιγά μειώνονται οι επιλογέ. Δεν μπορεί να αιώνει να λε: Τώρα θα κάνω αυτό, τώρα θα κάνω εκείνο. Και δεν γιονίγει και ο χρόνο. <laughs> ε, το λέω αυτό επειδή όταν επιθυμάσαι τη ίδια ηλικία. Σε ευχαριστώ. Τη ίδια γενιά, ναι. Αν και φαίνεσαι εσύ. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όταν, όταν νιώσει ότι είμαστε μεσηλίκια. Είναι ανάλογα με ποια μέτρηση. Τι βιολογική. Όχι. Όχι. Τι είμαστε, νέοι, εφηβοί. Συμφωνούμε ότι έχουν γεννηθεί οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι θα ζήσουν πάνω από 100 χρόνια, ήδη. 120 χρόνια, είπε ο Λον Μάσκ. Ωραία. Α πούμε ότι είναι ένα από του άνθρωπου που δεν τον δεχόμαστε απαραίτητα ω τη μόνη αυθεντία. Ε, ε, είναι εντελώ θέμα μυαλού. Mm. Έχει γνωρίσει 70, 80, 90, ο οποίο λε να είχα αυτό το μυαλό στα 30, και έχει γνωρίσει και 30, 40 που έχει παρατηθεί. Ναι. Mm. Μindset. Εντελώ. Πάμε πίσω. Ναι. Από πού είσαι, από ποιο μέρο τη Ελλάδα. Η, η, καταγωγή μου είναι από τη Μάνη, κάτω-κάτω-κάτω στην Πελοπόννησο. Ε, Παρ' όλα αυτά, πλέον αυτού, επειδή για πολλού λόγου μετακομίζαμε συχνά εντό Ελλάδα. και έχω πάει σχολείο και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική και στα Δωδεκάνησα, δεν έχω κανένα θέμα. Ε, Αγαπάω όλα τα κομμάτια της Ελλάδας. Ε, δεν είμαι τόσο της καταγωγής. Ε, είμαι τόσο της κατεύθυνσης. Και σπουδές. Σπουδέ ε, έκανα την πάυση γιατί σκέφτηκα πόσα δεν ήξερα και πόσα εν τέλει με βοήθησε το γεγονό ότι έκανα συνδυασμένε σπουδέ με το που ξεκίνησα στο πανεπιστήμιο. Ε, κατάλαβα περίπου τι μου αρέσει, όχι τι θέλω να κάνω στο μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό μου ήταν πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην τεχνολογία. Αλλά πιο συγκεκριμένα ήταν. Εξέταζε το εξή. Πώ η Γολιάθ στον επιχειρηματικό κόσμο χάνουν από του Δαβίδ. Οπότε... Και, και τώρα μιλάμε για 2004-2005. Ναι. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Σε μια webina. εποχή που το διαδίκτυο ήταν web 1, είχε φάει τα μούτρα του, είχε γίνει stock market crash στην Αμερική μεγάλο, άρα λέγανε φούσκα. Γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι κάποιες φορές, και αυτό το έχει πει ο Bill Gates, βλέπουμε μια νέα τεχνολογία το λέω Γιατί τώρα υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες. Βλέπε μια μορφή του AI που βλέπουμε. Ε, και λέει ο κόσμος Α, περιμένω να γίνουν τα πάντα τον πρώτο χρόνο. Και ο Bill Gates έχει πει ότι δεν θα σταματήσαμε εκπλήσει πόσο οι άνθρωποι α, μ, δεν υποτιμούμε. Συγγνώμη να το πω σωστά. Δεν θα σταματήσαμε να εκπλήσει πόσο οι άνθρωποι περιμένουν τα πάντα στον πρώτο χρόνο και υποτιμούν τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό συνέβη και με το Ιντερνετ. Όμω ο Γολιάθ να χάνει από τον Δαβίδ ή ο Δαβίδ να κερδίσει τον Γολιάθ είναι η ιστορία που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία. Έχει, είναι ξανά τέλο mindset. Γιατί βρέθηκε ο Δαβίδ και ενώ ο άλλο ήταν δυνατό με το ή σπαθί με ιστορία. την ασπίδα. Ε, βέβαια. Να. Από κάπου βγαίνει. Μπορεί να υπάρχει ένα παράδειγμα, αλλά είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντίστοιχα παραδείγματα στο πέρα των αιώνων. Γιατί η σφεντώνα που πέταξε μια πέτρα τον πέτυχε με την πρώτη και κέρδισε. Γιατί είχε το θάρρο να σταθεί μπροστά του. Εντάξει, οι, ιστορίες περισσότερε ιστορίε βγαίνουν και από τα, και τα θέλω και τι ε, και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Εντελώς. Τα παραμύθια, ιστορίες. Εντελώς. Και επειδή τότε δεν γραφόντουσαν, και ξέρω ότι έχουμε φύγει από την πολύ απλή ερώτηση που μου έκανε στι Λεγόντουσαν. Δάσαν, επειδή λεγόντουσαν, επιλέγαμε μόνο αυτά που ευαισθητοποιούσαν τον άλλον. Α α ακουμπούσαν ευαίσθητες χορδές. Όχι Αυτά που θα ξεχνούσε την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί αν τα ξεχνούσε, δεν θα τα έλεγε. Να επιστρέψω στι σπουδέ. Πάντα λοιπόν με συνειδητοποίησα πόσο με συναρπάζει το γιατί ο Γολιάθ κάνει τον Δαβίδ και τι είναι αυτό που κάνει τον Δαβίδ να αποφασίσει να ε, αντιμετωπίσει τον, τον Γολιάθ. Ε, άρα οι σπουδέ μου ήταν εκεί και κατόπιν ε, ξεκίνησα σε ένα startup. Ήμουνα στην ιδρυτική ομάδα πέντε ανθρώπων. Ουσιαστικά σε έναν Νταβίδη, γιατί αυτό είναι το κάθε startup. Με τι ασχολείται το startup, Είχε. Το βασικό του προϊόν, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν το περιεχόμενο, το storytelling. Ήταν στα media, ε, τα οποία τότε ξεκι... ξεκινούσε η άνθηση. Περιεχόμενο, με φωτογραφία, με κείμενο, με, με βίντεο σιγά-σιγά. Ε, και είχε ω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό που δεν είχαν όλοι οι άλλοι, γιατί αυτό αναγκάζει να κάνει ω startup ω Νταβίδη. Τι τεχνολογία. Ήταν 24 24 ή ήταν 24 μίλια. <laughs> Ήσουν εκεί όταν ήταν πέντε άτομα. <laughs> Νομίζω ήμουν εκεί όταν ήταν δύο άτομα. Ε, η οποία τον πρώτο χρόνο δεν ήταν 24 μίλια. Τον πρώτο χρόνο ήταν αυτό που πλέον τα startups λένε ως MVP. Δηλαδή Minimum Viable Product. Να, δείγμα. Ναι, να δούμε αν λειτουργεί. Όχι κατευθείαν να πάμε να τα ποντάρουμε όλα στο κόκκινο ή στο μαύρο. Ε, οπότε έγινε αυτό. Και μετά από μια εταιρεία, α πούμε, πέντε ανθρώπων, έχει φτάσει να είναι τώρα αυτή τη στιγμή μια εταιρεία 250 ανθρώπων. Ε, συγγνώμη, να μείνουμε λίγο εδώ. Πώ έφυγε από εκεί, Ακούγεται πολύ μόρφη ιστορία, Γιατί δεν είσαι ακόμη μέρο. Είναι έτσι. εξαιρετική ιστορία. Ε, γιατί στο πλαίσιο τη εξέλιξη, κάποια στιγμή, όσο και ακούγεται κλισέ, ε, να ακούγεται κλεισέ, οι κύκλοι ολοκληρώνονται, νιώθει ότι προσέφεραν σε έναν προσφέρ. Ήσουν ένα stakeholder ή shareholder. Ήμουν ένα stakeholder. Ναι. Ε, με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία αυτού του startup, να μείνουμε λίγο εκεί και μετά να πάμε στο επόμενο σου στάδιο. Όταν ξεκινούσε αυτό το startup, start υπήρχε, υπήρχε υπήρχε χρήμα ή απλά η ιδέα και το καφέ και τα δύο άτομα, τα τρία άτομα και το πρώτο ας πούμε προϊόν. Όχι δεν υπήρχε χρήμα. Υπήρχε καταρχάς ένα, ένα obsession, μια μανία πώς είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να μην βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς. Και λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην το βλέπουν. Γιατί τα είναι... παραδοσιακά μέσα, οι εφημερίδε, τότε παντοδύναμε. Τη, τη τηλεοπτική σταθμή, τα, τα ραδιόφωνα. Γιατί δεν το βλέπουν αυτό που έρχεται. Τι ερχότανε, Το διαδίκτυο mm -hmm. και η πρόσβαση όλων σε όλα. Ξέραμε ότι θα βγει μετά από λίγα χρόνια <coughs> το iPhone, δεν το γνωρίζαμε. Ε, ξέραμε τον ρόλο που θα έχουν ή που θα βγουν τα κοινωνικά δίκτυα, δεν το γνωρίζαμε. Αυτό όμω που γνωρίζαμε είναι το Ιντερνετ. Ερχότανε με την κανονική του μορφή, όχι τη μορφή τη Φούσκα λίγα χρόνια νωρίτερα και δεν θα φεύγει. Θα είναι όπω τώρα που μεγαλώνουν γενιέ οι οποίε το θεωρούν ότι απλά υπάρχει, όπω μεγαλώσαμε εμεί με το ρεύμα. Ε, οι γενιέ όμω σήμερα δεν μπορούν να δουν το blockchain και το, και το AI. Είναι ε, το, για μένα. Το, ναι, το η, AI την... εννοεί augmented reality. Όχι, την. AI. Την, AI, ναι. ναι. Την, τέχνη, την ναι. τεχνητή ναι. νοημοσύνη. Ναι. Οι μεγαλύτερε γενιέ. Οι νεότερε γενιέ ε, μην το πει και τη ηλικία μα άτομα και πιο νεαροί. Ναι, ε, είναι δικό του θέμα. Νομίζω είναι ο φόβο τη αλλαγή. Ο, ο αθλή, έτσι. Ναι. Η, δεν είναι ο φόβο αλλαγή, είναι ότι έχει ξεχάσει να αλλάζει. Δηλαδή, τώρα αν σκέψου για πέντε χρόνια να σταματήσει να αθλίσει. Και μετά να ξαναπεί στο γυμναστήριο. ή στο. τι, 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 τι άθλημα κάνει. Ε, Πυγμαχία να ξαναμπεί μέσα στο ring. Θα έχει φόβο, αλλά δεν έχει φόβο γιατί φοβάσαι, θα έχει φόβο γιατί έχει ξεχάσει. Έχει φόβο. Έχει φόβο. Έχει φόβο. Όχι. Ανάλογα πόσο καιρό έχει μείνει εκτό. Ναι. Δεν λέω ότι κάθε μέρα πρέπει να ξυπνάμε για να άθλημα λέμε άθλημα τι ring Rast. Ring Rast. Το Ring Rust. Ring Rust. Το αγαπημένο άθλημα, συγγνώμη. Το αγαπημένο άθλημα. Ε, ομαδικό άθλημα το NFL μετά το ποδόσφαιρο το νομίζω κάνει να κάνεις επεισόδιο μαζί με το φιλαραγή με τον Κωνσταντ με χαρά, μόλις ξεκινήσει η σεζόν τελή Αύγουστο και, αλλά προσωπικό άθλημα γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε, αλλά είναι ακόμα καλύτερα να συμμετάσχουμε με μαραθώνιο στο τρέξιμο. Ακούω μου πει πολλέ ιστορίε. Ναι. Άρα, πάμε πίσω <laughs> στο startup. Λέγαμε ότι έβλεπαν κάτι το οποίο δεν έβλεπε η αγορά. Ναι. Ε, οπότε, ξέρει, ε, και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, 4-5 χρόνια, ε, ήταν εντελώ λογική bunker down. Δηλαδή, μέσα τη δουλειά μα και α άλλου να μην το βλέπουν. Τι να κάνουμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Στα πρώτα χρόνια δημιουργία ενό startup. Αν σου έβαζα τρει πυλώνε να διαλέξει ένα ή να του βάλει ιεραρχικά. Ναι. Και ο πρώτο είναι, όχι ο πρώτο, το βάζω τυχαία. Awareness, πρώτα, ε, να το πω στα αντίληψη ύπαρξη, ποιότητα προϊόντο ή χρήμα. Ε, χρήμα πάντα τελευταίο. Πάντα τελευταίο. Ναι. Γιατί με δεν λέω ότι θα θέλαμε πρώτο. Ναι. Έτσι. Γιατί ε, με τι λογικέ ότι πρέπει κάνει τα πάντα για να έρθει χρήμα μέσα για να μπορεί εσύ να σου Ναι, λάθο, λάθο. Ναι, πρόθεση με εντελώ. Προφανώ πρέπει, γι' αυτό το είπα και για το minimum viable product. Πρέπει να μπορεί να δει ότι θα βγάλει χρήματα. Ε, νομίζω όμω στην ιστορία του επιχειρήν δεν υπάρχει μια καλή ιδέα που άνθρωποι με δεξιότητε ασχολήθηκαν αιμονικά, όχι μόνο με πάθο, με αιμονή και δεν έβγαλε χρήματα. Ε, τότε, για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι η ομάδα δεν έχει μια πολύ καλή ιδέα. Ναι. Ωραία. Και μας, λείπουν τα, ε, ε, μας λείπει η επένδυση. Και ας θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει κύκλος επενδυτών, angel investors και capitals και τέτοια. Πώ ναι. Πώς μπορώ εγώ να πάρω αυτή την ιδέα και την κάνω πραγματικότητα. Ε, μην την κάνει. Ναι. Είναι γιατί... ότι είναι, είσαι ότι είσαι. Όχι, γιατί καλέ ιδέε τώρα, αν βγούμε έξω στο δρόμο και πιάσουμε πέντε περαστικού και μου έχει μια καλή ιδέα, α πούμε, έχω τρει καλέ ιδέε. Ναι. Αλλά δεν θε μια καλή ιδέα. Θε την καλή ιδέα. Πώ θα το ξέρουμε αν δεν βγει στην αγορά. If you know, you know. Ναι, μα, μα. OK, δεν θα πω, μα ξέρω. Αυτή τη στιγμή, π.χ., να σε ρωτήσω, πε μου μερικέ καλέ ιδέε, δεν θα μου πει τουλάχιστον πέντε. Τέσσερι. Τέσσερι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χρειάζε μία. <laughs> Χρειάζε μία. Άρα να φιλτράρουμε. Όχι, να προτεραιοποιήσουμε γιατί το μόνο πράγμα που πραγματικά έχουμε όλοι, και το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει, είναι ο χρόνο. Ένα πράγμα που με ρωτάνε συχνά οι άνθρωποι του κύκλου μου, οι οποίοι μοιράζομαι τι ιδέε, μου λένε ποιο είναι το, το πλάνο ε, χρηματοδότηση. Ναι. Και εμένα δεν, δεν μου κάθεται αυτό όταν mm. λέμε ότι χρειάζεται υπομονή και του λέω εγώ. Αντί να δούμε το λεγόμενο monetization mm. πλάνο το οποίο είναι κάτω στον δρόμο μετά από 4-5 χρόνια, πάμε να δούμε κατά πόσο δίνει αξία στην αγορά, είναι καινοτόμο και εκεί κολλάμε πάντα. Mm. Ε εκεί πώς, πώς μπορεί κάποιο ο οποίο έχει μια καλή ιδέα, δεν έχει ακόμα στο μυαλό του το, το κέρδος, αλλά ξέρετε ότι είναι μια ιδέα η οποία μπορεί να δώσει μια λύση στην αγορά όπω έδωσε ε, ε, και 24 μίτια τότε όταν ξεκινούσα. Ε, προς Προ τα τελευταία χρόνια τη 24 μίτια είχα αναλάβει όλο το κομμάτι των επενδύσεων, γιατί πλέον βγάζαμε χρήματα. Ε, και επενδύσουν κυρίω σε τεχνολογικά startup. Οπότε θέλω να πω μια ιστορία. Που μου έδωσε να καταλάβω γιατί μπαίναμε σε διάφορα startup με angel investing πόσα, αλλά ταυτόχρονα μπήκαμε και σε κάποια fund, του European Investment Fund, που επενδύανε εκείνα. Και εκείνοι ήταν επαγγελματίε. Ξέρουν πολύ, πολύ καλύτερα Είναι η δουλειά του. Ε, ένα πράγμα λοιπόν που μου έμαθα είναι το εξή. Σε πόσου απευθύνεται αυτή η ιδέα. Αν λοιπόν η ιδέα απευθυνόταν, για παράδειγμα, στου κατοίκου τη Μάνη, δεν του ενδιαφέρει. Στου κατοίκου του Πελοπονίσου, δεν του ενδιαφέρει. Στου κατοίκου τη Ελλάδα, δεν του ενδιαφέρει. Αν ήταν πανευρωπαϊκή, την ακούγανε. Αν ήταν παγκόσμια, είχε στην προσοχή τους. Καλή, τί... Άρα η συμβουλή είναι... <laughs> ε, είμαστε στην εποχή... Την, τη πιο συνδεδεμένη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν λες συνδεδεμένη, εσύ, είμαστε όλοι ε, συνδεδεμένοι. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις ένα tweet στον Μπαράκ Ομπάμα. Βέβαια. Δεν σου λέω, θα το δει, θα το δει η ομάδα του. Μπορεί να το δει. Μπορεί να το δει. Ο Έλλον Μάσκα το δει. Ναι. Εδώ το δεν του είχε Πολύ ωραία. <laughs> Υπάρχει <laughs> περίπτωση. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Είναι απίστευτο. Σκέψω αυτό που σου λέω. Δηλαδή τον πριν 100 χρόνια χι billionaire genius, kind of. Να πω λέω. Κάνει tweet audio, να δει. Ναι, ναι, να σου πω, μπορεί λίγο να δει. Σταμάτα να ορμά. Μην πα στο βατερλό. Θα βρέξει, μάτελλο. όχι σήμερα. Μην πα στο βατερλό. Κοίτα, είναι. Το θα βρέξει, το είπα γιατί η μάχη του βατερλό εν τέλει κρίθηκε από τον καιρό και όχι αυτήν την τοποθεσία ή τη στρατηγή. Όχι. Πρώτη Έβρεξε πρώτη εκείνο πρώτη. το πρωί, κολλήσανε. Είναι... Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κολλήσανε, δεν μπορούσε να μεταφέρει γιατί πάντα ήταν agile, ήταν πάρα πολύ ναι. ευέλικτο ε, να μεταφέρει και το υπηκό από τη μία και τα κανόνια από την άλλη. Και βρισκόμενο στην αρχή ενό startup το οποίο φαντάζομαι στην Ελλάδα τώρα είναι. την μπράτσα -E, για να μπορεί ο κόσμο να καταλαβεί ποια εταιρεία είναι. Η 24η Ε, Έχει αρκετά. Έχει. Media Brands τα οποία όλα έχουν βγει από κοινού. Έχουν το Sport 24 και το News 24, αυτά τα δύο τη μεγάλα. Έχει ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, το One Man και το Ladylike. Και από εκεί και πέρα έχει άλλα πολλά sub-brands. Έχει διεθνεί συνεργασίε, παράδειγμα με τη Huffington Post. Και τώρα πλέον δεν είναι μόνο τα brands, είναι και το ότι βγαίνουν και σε πάρα πολλέ πλατφόρμε. Ναι, ναι. Και φεύγει από εκεί. Και η επόμενη σου στάση. Η επόμενη μου στάση, αφού έμεινα εκεί αρκετά χρόνια. 15 ε, και έκανα παρά τα πολλά χρόνια με πολλά διαφορετικά καπέλα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Ε, πάντα έλεγα ότι είμαι σε μια εταιρεία με πολλές καριέρες. Ε, πηγαίνοντας από έναν Δαβίδ, φεύγοντα από έναν Δαβίδ, πήγα σε έναν Γολιάθ, στην Παπαστράτος. Για όσο το γνωρίζουν, γιατί έχω διαπιστώσει ότι ξέρει, ζούμε μερικές φορές στον κόσμο μας, στον bubble μας. Στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, top, em, όχι, ας πούμε, είναι top employer. Έχει ένα πολύ δυνατό όνομα. Σε άλλες χώρες βλέπεις στην Κύπρο πολλές φορές ε, δεν την γνωρίζει τόσο πολύ ο κόσμο. Ε, είναι εταιρεία καπνικών, εταιρεία που παρήγαγε τσιγάρα. Να πω ότι δεν καπνίζω. Συγκεκριμένα με ενοχλεί πολύ. <laughs> <laughs> ε, η οποία όμω κάνει ένα, μια πολύ μεγάλη μεταξέλιξη, ένα πολύ μεγάλο transformation και προσπαθεί η ίδια από γολιά να αποκτήσει νοοτροπία Δαβίδ για να μπορέσει να υπάρχει την Ήταν επαναπαροχή ε, ε, καπνικών. Ε, Μπράντ ή δημιουργούσαν και δικά τους. Όχι, δικά τη είχε, δικά. πάντα. Ε, το 2004 είχε εξαγοριστεί από τη Philip Morris International. Ε, Παρ' όλα αυτά, πολύ έξυπνα ε, κράτησε το οικογενειακό κλίμα εντό πολυεθνικού περιβάλλοντος. Την κουλτούρα. Ναι. Πώ κρατάς το οικογενειακό κλίμα με χίλιους υπαλλήλου. Πώς το κρατάς, πραγματικά. Ε, Εντάξει, και στην Κύπρο συμβαίνει αυτό. Και γενικά πώ κάνει τα είναι μια ωραία ερώτηση. Βάζει το όνομα τη οικογένεια πάνω από τον brand. Μπορεί να το βάλει και εν τέλει από κάτω να βάλει 10 στελέχη που δεν ξέρουν την εταιρεία, δεν την εκτιμούν, δεν έχουν τι ίδιε αξίε. Νομίζω οι εταιρείε αλλάζουν, τα προϊόντα αλλάζουν. Ω επιχείρηση είτε του ενό ατόμου είτε των χιλίων, δεν αλλάζει τι αξίε σου. Και νομίζω ότι αυτό έχει πετύχει, δεν έχει αλλάξει τι αξίε τη. Ποιο επικοινωνεί τι αξίε αυτέ, Δηλαδή μετά από 30 χρόνια φεύγει αυτή η γενιά, αλλά οι αξίε μένουν στον αέρα. Αυτό πώ το επικοινωνεί. Οι άνθρωποι τη. Με μανιφέστο κάπου κρυγμένο, κάπου το οποίο. Όχι, δεν έχει κάποιο ύμνο που κάθε πρωί ε, απαγγέλει προ όλη την εταιρεία. Ε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να είναι με λόγια. Περισσότερες Περισσότερε φορέ είναι με πράξει. όταν έχει όμω τμήματα τα οποία είναι ε, ε, διάσπαρτα σε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Το yeah. μπορεί να έχουμε στην Αθήνα, γραφεία, μπορεί να στην Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Ναι. Yeah. Και έρχεται ένα νέο ε, συναδελφό, εργαζόμενο. Πώ γίνεται η επικοινωνία του μανιφέστου, τη αξία, Γίνεται, είναι κάτι που γίνεται. Τα Σίγουρα, μεγάλα πράσινα τα κάνουν. Υπάρχουν διαδικασίε, λέει ποιε είναι οι αξίε μα, τι πιστεύουμε εμεί, τι θέλουμε να πετύχουμε και κυρίω με ποιον τρόπο θέλουμε να το πετύχουμε. Και ε, εκεί φαίνονται οι αξίε. Το με ποιον τρόπο θε να το πετύχει. Το ότι όλοι θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι είναι εκ των όνων κανέφ. Ε, Το επικοινωνεί καταρχά μέσω trainings τα οποία έχουν και εκείνα την αξία τους, αλλά νομίζω είναι κυρίως με το πώς υποδέχονται οι άνθρωποι, πώς θα κάνουν ε, υπομονή τον πρώτο καιρό, που από τη μία δεν γνωρίζεις, από την άλλη θες να δείξει. ιδιαίτερος αν είσαι και λίγο πιο εμπειρός τελέχος. Πώ ε, πώς θα σου δώσουν χρόνο, πώς θα συνεργαστούν μαζί σου, πώς θα σκεφτούν εσένα όταν δεν χρειάζεται, αλλά εν τέλει χρειάζεται. Ε, είναι τα μικρά πράγματα, οι λεπτομέρειε. Ξέρει αυτό που λένε ότι η κουλτούρα είναι αυτά που κάνουμε όταν μα βλέπει κανεί. Ναι, ναι. Ε, να θεωρήσω ότι Μένεις, Φίλιπ Μόρις, από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Ε, το όνομα είναι Παπαστράτος στην Ελλάδα. Εκεί ανέλαβα τη διεθνή επικοινωνία. Ε, το οποίο είναι και αυτό αξιοσημείωτο, διότι... Ε, η εταιρεία δεν επικοινωνεί τα προϊόντα της, επικοινωνεί μόνο το, το corporate. Το, ποιο, το ποια είναι σαν εργοδότης ή σαν εταιρεία η οποία προσελκύει επενδύσεις. Ε, ή σαν εταιρεία που προσπαθεί να κάνει ένα transformation για να σου πει και να δεις το τσιγάρο υπάρχει πρόβλημα, το γνωρίζουμε, το δεχόμαστε. Θέλω να προτείνω κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο προβληματικό μέχρι να μπορέσω να προτείνω κάτι το οποίο δεν θα είναι ε, καθόλου προβληματικό. Έτσι και ο από νόμου, ενώ πολύ αυστηρού νόμου. Ορθώ. Και φαντάζομαι η ίδια η εταιρεία βάζει και στον εαυτό τη νόμου πιο αυστηρού από του νόμου του κράτου για να μπορεί να κρατάει λίγο αποστάσει από κόκκινε γραμμέ. Είναι, ξέρεις, είναι πάντα μια πολύ καλή συζήτηση να γίνεται αυτή. Ε, νομίζω η, η, η σωστή απάντηση είναι στη μέση. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να υπάρχει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Σίγουρα όμως, και κάθε εταιρεία πρέπει να φροντίζει να έχει όχι μόνο το τυρί, αλλά να. και αυτό και για κάθε εταιρεία για κάθε κλάδο. Αλλά να, να μην ψάχνει τα παραθυράκια του. Να και... ναι. ναι, σε... το έβρισε κάποια φάση να τα ψάχνει. Θεωρώ είναι ανθρώπινο να το βρει. Είναι ανθρώπινο να ψάχνει το edge που λέμε. Απ' την άλλη, αν έχει την αξία και την τι αξίε και την κουλτούρα, ώστε ακόμα και να το βρει να αυτοσυγκρατηθεί, ή να πει: Κοίτα, και εδώ έκανα λάθο. Okay, γιατί θα κάνει λάθο. Ε, μακροπρόθεσμα είσαι μια χαρά. Οπότε η εταιρεία. Ήμουν εκεί τρία χρόνια ε, και μετά προέκυψε η Κύπρος. Δηλαδή... δηλαδή... Είναι απόσπαση ή είναι... Δυσμενής μετάθεση. για, για εσένα πώς, πώς υποδέχτηκες, ήταν πρόταση η δική, <laughs> σου ιδέα ή... Θέλω να ξέρω αν η Κύπρος είναι κάτι καλό ή δυσμενής. <laughs> μπορεί να είναι αρχηγείο, μπορεί να είναι... <laughs> Ήταν, όσο και να ακουστεί διπλωματικά, ήταν αμφίδρομη πρόταση. Δηλαδή, κοιταχτήκαμε και συνοηθήκαμε. Ναι, αλλά δεν αγκαλιαστήκατε. Ήτανε, όχι, Μαμά, πάω εκεί. ήταν και για του δύο το κατάλληλο. Ήταν και για μένα κατάλληλο και για την εταιρεία το κατάλληλο. Ήταν <laughs> κάποιε φορέ, αν μπορώ να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, να πω κάποια από τα πράγματα που θα ήθελα να μου είχαν πει όταν ξεκινούσα. Ότι σκληρή δουλειά, εκπαίδευση, μόρφωση, ικανότητε, ταλέντο, θέλει και λίγο τύχη. Την τύχη όμω δεν την. Όχι τύχη με την έννοια του καζίνο. Ναι. Ε, Θέλει να είναι καλό ο χρονισμό. Να, πώ το λένε, να ευθυγραμμιστούν τα άστρα. <laughs> ναι, <laughs> θα ναι. Θα, ναι, θα ναι, έλεγα ναι, να συνομωτήσει το σύμπαν. Όχι, το σύμπαν δεν συνομοτεί. Ναι, λυπάμαι. Να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτε ή τα άστρα, λένε. Και οι πλανήτε. Ναι, αλλά για να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτε, είσαι σε μια πορεία. και είσαι έτοιμο. Πώ το λένε, η τύχη δεν είναι ε, ε, απλά. Λιγότερο ή περισσότερο από μια καλή προετοιμασία. Πολύ ωραίο. Δεν το το υπάρχει, δικό μου δεν αγαπημένο δεν είναι, το είναι ότι που το έχω διαπιστώσει: είναι ότι Όσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο πιο τυχερό γίνομαι. Για κάποιο μαγικό. Μα είναι μαγικό ο λόγο. Είναι. Πάλι είναι να πάω στο αθλητισμό, επειδή είμαστε και δύο λάτρε ναι, του ναι. Δεν θα πάω στο NFL, θα πάω στο NBA. Mm. Και, θα, και θα πάρω παραδείγματα γνωστού παίχτε. Τζόρνταν, Κόμπι, Λεμπρόν. Πόσε χιλιάδε σου κάνουν και έκαναν για να μπορούν να είναι εκεί στο τελευταίο μαζί με τη Γιούτα. Στο... Να έχουν και γρήπη. Να έχουν... Α, να... Ο Τζόρνταν που είχε το The Flu Α, Game. είχε το, το, The Flu. Να, να μπορεί ο Λεμπρόν φέτο να, βγα... να πετάξει έξω το Στεφκάρι. Ενώ δεν είναι τύχη. Είναι αγώνα και κόπο και προετοιμασία μόνο. 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 Απλά στατιστικά και περισσότερο το λέω για την τύχη, γιατί γι' αυτό λέω χρονισμό. Δεν υπάρχει θεά τύχης, θεά τυχεία. Αντίστοιχα, θα έχει κάνει τόσο σκληρή δουλειά και θα αποτύχει. Δηλαδή, σου αναλογούν και τα δύο. Να πούμε το παράδειγμα: το πρόσφατο του Ολυμπιακού στο Final Four. Η καλύτερη ομάδα έκανε τον καλύτερο αγώνα για 38 λεπτά. Έκανε τρει λάθο επιλογέ. Η άλλη ομάδα έκανε δύο σωστέ και την τρίτη η οποία έβαλε ένα σούτ το οποίο ψηφά του νόμου φυσική. Αν λίγο ναι. Ήταν τυχερή η Ρεάλ και ο Γιούλ. Όχι. Όχι. Άρα... Όχι. Έχουν δουλεύει σκληρά για να μπει αυτό το <laughs> σουτ. Δεν έκλεισε <laughs> τα μάτια για <και> την πετάξα. <laughs> και ξεχνάμε <laughs> πω κατέχτησε το τελευταίο Ολυμπιακό. Βέβαια. Ή πω πέρασε τη Φέντερ Πακτσέ. Ναι. Πάλι με ένα σουτ στα τρία δευτερόλεπτα. Ναι. Πάλι πήρε σουτ στα τρία δευτερόλεπτα. Ο ίδιο παίκτη και όχι τρίποντο δίποντο. Το έχασε. Ναι. είναι ακριβώ το ίδιο νόμισμα. Απλά έχει δύο πλευρέ. Ναι. Λοιπόν, ε, και επιστρέφουμε πίσω στο, ε, στο κομμάτι Φίλιπ Μόρι. Έρχεσαι στην Κύπρο. Ναι. Όχι ρυσμενή. Το αντίθετο. Μέσο, γκράντε μέσο. Το αντίθετο, ναι. Ε, έρχομαι στην Κύπρο διότι η εταιρεία αποφασίζει ότι δεν θέλει απλά να είναι μια επέκταση τη Ελλάδα με την έννοια του ότι έχω έναν άνθρωπο να εκεί με μια μικρή ομάδα. Έρχομαι για να φτιάξουμε τη φίλη Μόρι Cyprus. Δηλαδή <coughs> να γίνει ένα startup ξανά εντός μιας πολυεθνικής. Ε, Αυτό που λένε γέφυρα προς Μέση Ανατολή για Αφρική, ισχύει καμία σχέση. Για τον λόγο που έχει ιδρυθεί η εταιρεία. Η σημασία της Κύπρου. Ουφ, μεγάλη ερώτηση. Mm. Ναι, γιατί όχι γεωγραφικά, το θέμα είναι πόσο το θέλει η Κύπρος. Πολλά πράγματα που θέλουμε Σταύρο, σταύρουμε, αλλά ναι. ξέρω μερικέ φορέ. Είναι σαν τι καλέ ιδέε. Ποιο θέσει όμω κυρίω. Ναι. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω τα μπραντς δεν θέλουν πραγματικά την αγορά, αγορά της Κύπρου. Ε, θεωρώ πάντα ότι η Κύπρος είναι ένα καλό, πώς το λέμε, test crown από τη μία και, από τη, και δεύτερο ε, πρόσβαση. Ναι, ε, πάμε στην αρχή, αρχή, αρχή της συζήτησή μας. Δεν γνωρίζω. Θα Να δείξει. Ναι, όχι θα δείξει όμως πάμε και όπου βγει. Δεν γνωρίζω, ε, αλλά ξέρω κάποιοι, θα σου πω τι γνωρίζω. Γνωρίζω ότι η τεχνογνωσία με ταλαντούχους ανθρώπους και σκληρή δουλειά θα οδηγήσει κάπου καλά. Η σκληρή δουλειά είναι ε, υπομονή και χρόνος ή είναι <laughs> φτιάργε κούσπο. <laughs> δεν <laughs> σκληρή δουλειά για σένα. Ναι. Σκληρή δουλειά να δουλεύω 12 ώρες ή να δουλεύω 8 παραγωγικές. Όχι, σκληρή δουλειά δεν είναι 12 ώρε. Σκληρή δουλειά είναι 16 ώρε. Ναι. δεν το λέω ότι απαιτούμε τόσε ώρε, μην παρεξηγηθεί. Απλά εννοώ αυτό είναι σκληρή δουλειά. Ε, Είμαστε και σε μια ηλικία στα που κάποια πράγματα τα λέμε και τα λέμε με επίγνωση και εμπειρία. Πριν κάποια χρόνια, όταν, όταν κάποιο είναι 30 χρόνων και όντω θέλει να πει κάτι το οποίο πιστεύει, η, η κοινωνία του λέει: Πού ξέρει εσύ. Στα 40. Λάθο που το λέει αυτό η κοινωνία. Γιατί ξέρει αυτό Ξέρει σίγουρα κάτι που δεν ξέρει η κοινωνία. Είναι σωστό αυτό που λέει λέγαμε. Απλά δεν πρέπει να το λε εσύ, επειδή ακόμα δεν το κέρδισε για να το λε. Ε, ναι. ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Ε, κατά πόσο αυτό που λέμε εξαρτάται από αυτόν που το λέει. Ναι. Αυτό πολλέ φορέ μα οδηγεί και, και. Παράδειγμα, Δαβίδ Γολιάθ. Γιατί τόσο έξυπνοι άνθρωποι σε μια μεγάλη ηλικία. Βάλτε όσο θέλει, 40, 50, 60. Δεν βλέπουν το startup των, των 20 άριδων και των 25 Έχουν ξεφύγει. Με... Έχουν μάθει σε, ε, ε, να ζουν σε μια ζώνη ασφαλεία και πλέον δεν, δεν αποδέχονται το καινούριο. Δηλαδή γίνονται αυτό που ήταν αυτό που κατηγορούσαν κάποτε ήδη... οι ίδιοι. Έχουν αφήσει να γίνουν. Ναι. Βασικά... Δεν τους το κάνει κάποιο. Είναι, είναι επιλογή. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σύνθετο. Δηλαδή δεν έχουν μάθει τον εαυτό τους να πει «Οκ, okay, θα μου πει κάτι που μπορεί να μην το καταλάβω κιόλα, και δεν θα το γνωρίζω». Κάτσε να μάθει περισσότερο. Ναι, αφού χρησιμοποιείται και, σε προεκλογικούς αγώ, Πιστεύει εκστρατείες. Πιστεύεις τους νέους. Ναι. τι είναι πιστεύεις τους νέους. θέλω ε, πίσω στο αμπάρι δηλαδή, να κάνεις κλειδιά. Δηλαδή οι και νέοι δεν, είναι, δεν είναι legit <laughs> ας πούμε. <laughs> αφού είναι, οι νέοι έχουν μεγαλύτερη ναι. αντίληψη του, του πώς είναι ο κόσμος ναι. σήμερα. Νομίζω το το ηλικιακό κριτήριο είναι λάθο. Ε, μπορεί να υπάρχει όριμο νέο στα 20, να σου το. Υπήρχε. Δεν θα εμπιστευτεί έναν μέντορα σου ό, όταν είναι 25 χρόνια όμω. Είναι ανάλογα που είναι μέντορα σου. Ε, παράδειγμα, ο προπονητή. Το διαβάζα χθε. Τον Boston Celtics αυτή τη στιγμή. Αν και μάλλον θα αποκλειστούν. Αν ναι. ε, θα βάσει του τελικού. Έτσι δείχνει. Χιτ μπορεί να είναι, τι είναι. Χιτ hit Nuggets. Hit Nuggets ναι. Mm. Ε, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα οπότε ό,τι you never know. Ε, είναι 35 χρονών. Έχει παίκτη που είναι 36. Α, να σου το πω άλλος πώς. Ο προπονητής του, Άριος Πιλεύσκη, Ναι. 34 χρονών. Γιατί. Ο Ζωζέ Μουρίνι όταν έπιανε το, το, το Champions League. Ε, ωραία, yeah. όταν, όταν υπάρχουν παραδείγματα που το, το κανονικό διαψευδέται, δηλαδή, σπάει το Ναι. Δεν mm. μου δείχνει ότι ίσως το pattern να μην είναι pattern. Δείχνει ότι το pattern ε, έχει περιοριστεί. Ένα τουμπάλιλο πως, Όλα τα big tech companies, Apple, ε, Meta, Google Inc., Amazon. Amazon. Πότε μεγαλουργήσαν και από ποιου, Από ένα φοιτητή στο δωμάτιο του στο Harvard. Mm από ένα χίπστερ ο οποίο ε, ε, έκανε χρήση ουσιών και πιστεύει σε Ινδουισμό, από έναν γκαράζ δύο φίλων, yeah. Mm. Και σήμερα αυτέ οι εταιρείε είναι το πέντε, το tier των εταιρεών. Άρα ακόμη μια ένδειξη ότι το pattern δεν ισχύει. Γιατί στην κοινωνία όμω επιμένουμε ακόμη να πιστεύουμε στο. Το ηλικιακό. Προφανώ υπάρχουν λόγοι. Ε, το οποίο είναι εύκολο να το ρωτάς όταν είσαι 20, αλλά όταν γίνει 40-45 και έχει αυτά για τα οποία κόπιασε και δούλεψε σκληρά, λε κάτι τώρα είναι η σειρά μου. Να τα έχω. Είτε λέγεται χρήματα, είτε λέγεται παροχέ, είτε λέγεται θέσει. Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε στο άλλο άκρο. Το, το καλύτερο πράγμα σε αυτό είναι το, ο συνδυασμό. Δηλαδή. Μια ομάδα με ένα startup με 10 εικοσιάριδε και μια ομάδα με 10 πενταρίδε, για μένα η καλύτερη ομάδα είναι αυτή που θα έχει 5 και 5 ή 6-4 κάπου εκεί. Ναι. Γιατί, OK, με την εμπειρία έρχεται και γνώση. Το trial and error. OK, εδώ I know how that works. Έρχονται και άλλα πράγματα. Έχει το δίκτυο των επαφών των ανθρώπων. Ε, το mentoring, θα έλεγα, των νεαρών. Ναι. Ναι. Η... Διαχείριση συναισθημάτων. Παρορμητισμό. Τα οποία χρειάζονται. Χρειάζονται να υπάρχουν. Βέβαια. Αλλά να μην είναι ο κανόνα. Κυρίω υπά... όμω υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν κάποιο έχει ένα track record τα τελευταία 30 χρόνια, βλέπει ότι σε... δεν είναι ένα one-off. Βλέπει λοιπόν ότι σε βάθο χρόνου αυτό ο άνθρωπο έχει. βλέπει τι αξίε του. Μόλι δει τι αξίε του, αποφασίζει αν θα τον εμπιστευτεί ή όχι. Και έτσι και τον εμπιστευτεί, σε κέρδισε και τον κέρδισε. Ναι. Ε, Καλό ή κακό, αυτό θέλει χρόνο. Άρα δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αν είναι 20. Δηλαδή, εμεί γνωριστήκαμε, α πούμε, αυτό το δευτερόλεπτο. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία μα, αν θα σε εμπιστευτώ ή αν θα με εμπιστευτεί. Πρέπει να περάσουμε διάφορα πράγματα μαζί. Δεν εστίχτω, τίπου... δεν μετράει. Στην... Είναι μια καλή στην αρχή. Στην ηλικία μα. Ε... Εμπιστεύεσαι, δεν εστίχτω σου. Εγώ δεν το πιστεύω πάντω. Ε, δεν το εμπιστεύεσαι. Όχι, επειδή είμαι πολύ καλοπροέρετο. Και... <laughs> ναι, είναι κάτι το οποίο. Άρα το καλοπροέρετο το βάζει στα μειονεκτήματα. Ε, σε ένα, είναι πλεονέκτημα σε, σε, ένα, σε έναν κόσμο που υπάρχει πολλή εγωισμό. Ναι, το βάζω και σαν μειονέκτημα. Είναι, ναι, είναι ναι. καλό και κακό. Δεν μπορεί να το βάλει και τα δύο. Πρέπει να το βάλει ένα από τα δύο. Τι θα ε, καλό. Τότε αυτό πρέπει να λύσει. Ναι. Mm. Το, το, το ότι κάποιοι το εκμεταλλεύονται είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό σου. Εντάξει, mm. κοιτάξτε. Θεωρώ ότι το καλό Θα είναι, είναι, πάντα μια, είναι πάντα σίγουρη επιλογή. Το να είσαι καλό και το, το να εμπιστεύεσαι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σίγουρη επιλογή. Είναι δύσκολη επιλογή. Το πιο εύκολο ή να είσαι κακό. Να μην του εμπιστεύεσαι, να του κράζει, να είσαι απέναντί του. Ε, Πάντω το ξηγών του φίλε. Ναι. Τρώει τροί, από μέσα σου το πράγμα. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Ναι. <laughs> το πιο απλό, απλοϊκό ωραίο είναι να είσαι εναντίον των πάντων. Και γενικά να μισεί και γενικά να λε: Δεν εμπιστεύομαι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Το πιο εύκολο πράγμα. Το όχι. Ναι. Τώρα το τώρα να δύσκολο... παραπονιέσαι. Εντάξει, κάποιε φορέ θα παραπονεθεί γιατί είσαι άνθρωπο, αλλά το πιο δύσκολο είναι να λε ναι. Ή η... Αν πει όχι, να πει όχι, αλλά ναι έτσι. Δεν αρκεί και το το όχι. Πρέπει να πει και πώ θα γίνει ναι. Διαφορετικά δεν προχωρά. Δεν προχωρά εσύ, η ομάδα σου, η εταιρεία που ανήκει. Η Κύπρο. Είπαμε ότι δεν ήταν δυσμενή. <laughs> το αντίθετο. Πο πόσα χρόνια βρίσκεσαι στην Κύπρο. Είμαι ένα μισή χρόνο. Είχε ξαναεπισκεφτεί το νησί. Πολλέ φορέ. Επαγγελματικά ή για. Επαγγελματικά γιατί με την προηγούμενη μου ιδιότητα. Ε, συνεργαζόμουν με πολλά τότε πιο, νεοφι πιο όσον αφορά το κομμάτι των ψηφιακών μέσων ε, και, και παραδοσιακά μίντια, τηλεοπτικά κανάλια, άρα υπήρχε συνεργασία. Δεν έβγαινα μπροστά, συνεργαζόμουν με επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Είναι η ίδια εκεί Κύπρος όπως το ζούσε τότε, με το πώς το τώρα. Όχι, φορά. όχι, πολύ διαφορετική. Τι εικόνα είχε για μας. Ό,τι ε, εικόνα και να είχα, Ήμουν επισκέπτη. Γυρνώντα πίσω, θα έλεγα. Αυτό που λέω τώρα στου στους συναδέλφου μου στην Παπαστράτος, για παράδειγμα είναι ότι Όλοι έχετε και έχουμε περάσει από την Κύπρο. Αν δεν έχει μείνει, δεν την ξέρει. Ξέρει κάτι άλλο. Ε, Ενίσχυε όμω για κάθε χώρα είναι το πράγμα. Ε, βέβαια. Ναι. Απλά για την Κύπρο μιλάμε. Ωραία. Η, η διαφορά είναι προ το. Είναι... Μάλλον, συγγνώμη. Δεν ισχύει για κάθε χώρα. Δηλαδή, τον Γερμανό. Δεν, ο Έλληνα δεν λέει, το ναι, το Κύπρο λέει τον γνωρίζει. Τον Κύπρο θεωρεί τον γνωρίζει ο Ελλαδίτη. Άρα το πρόσημο για Κύπρο ήταν θετικό όταν ήρθε να μείνει και μετά από ένα χρόνο. Ε, το πρόσημο στην Κύπρο ήταν. Πάντα είχαμε, είχε επαπαστρατό κόσμο στην Κύπρο. Είχε συνήθω δύο με τρεις ανθρώπου. Ε, τώρα αυτή τη στιγμή, άμεσα και έμεσα είμαστε 100. Για να δώσω λίγο τη διαφορά στα μεγέθη. Ε, η λογική πια ήταν ότι οι υπηρεσίε που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε αφορά τα προϊόντα μα και το καταναλωτή μα θα τα προσφέρουμε από εδώ γιατί θέλουμε να τον καταλάβουμε. Δεν θέλουμε να το αστέλουμε ταχυδρομικά, σε εισαγωγικά. Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι το, το mix εδώ, το, εδώ, το, εδώ φτιάχνεται. Και όταν λέω mix, εννοώ το marketing mix. Ναι, ναι. Ε, φτιάχνεται εδώ. Εντάξει, πάντα παίρνει οδηγίε από τα κεντρικά. Απλά και δεν είναι μόνο όπω γνωρίζει, και για του ΕΒ δεν είναι μόνο τα υλικά, είναι και ποιο τα φτιάχνει. Άρα φτιάχνεται και από κόσμο από εδώ. Άρα, εμ, παρά το γεγονό ότι στην αρχή ήταν πολύ περισσότερο ο κόσμο από την Ελλάδα που ήταν δανεικοί από την Παπαστράτο, γιατί είχαν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και φυσικά τι δεξιότητε. Ε, σιγά σιγά ήμασταν γύρω στο 50-50, αυτή τη στιγμή το 70% είναι Κύπροι οι οποίοι έχουμε, έχουν έρθει, έχουν πιστέψει, γουστάρουν όπως και οι υπόλοιποι φυσικά ε, και είναι ταλαντούχοι θέλουν να μάθουν αλλά θέλουν και να μας μάθουν να μας δείξουν γιατί ως γνωστόν η εκπαίδευση και η γνώση είναι αμφίδρομη ένα μισή χρόνο είσαι εκεί που ναι. λίγο πολύ έχεις αντιληφθεί τι παίζει στο νησί <laughs> νομίζω όχι <laughs> όχι <laughs> Και να έχω αντιληφθεί, θέλω να εξακολουθήσω να μαθαίνω. Οπότε θα απαντάω όχι για πολλά χρόνια. Ναι. Εντάξει, φανταζόμαι ο κύκλο σου σε κρατάει ίσω μακριά από το τι συμβαίνει λόγω και εργασία. Όχι, και δεν τι... έχω κύκλο. Όχι. Δεπίδιο, δεν εργασία, έχω, το δεν κάνω μας. παρέα. Προσπαθώ να μην κάνω με του εισαγωγικά. Θεωρώ ότι για παράδειγμα στι επιχειρήσει αλλά και στου κύκλου η ομοιογένεια είναι αρνητικό. Δηλαδή να μην κάνει παρέα με συναδέλφου. Ε, δεν δεν λέω να κάνω παρέα. Ναι, εννοείται, κατάλαβε. Ε, ε, να μην κάνω μόνο με συναδέλφου. Ναι. Και πόσο μάλλον ελαδίτε συναδέλφου. Γιατί? Ε, γιατί δεν θα μάθω τίποτα. Και δεν είμαι εδώ γι' αυτό, είμαι εδώ για να καταλάβω, να μάθω, να δω τι ανάγκε του. Να δω τι του αρέσει το να παλμόνα, δω και αρέσει τι δεν ενοχλεί. Ε, βέβαια. Ναι. Και ταυτόχρονα να δω και πώ θα με τον σωστό τρόπο θα το πω και για τι δικέ μου αξίε. Αλλά και θα και... μου απαντήσει σε κανένα χρόνο. Αν είναι θετικό το πρόσημο τη Κύπρου, αυτό μπορώ να το απαντήσω τώρα ναι. Το αν γνωρίζω. σω. Εμεί γιατί είμαστε πιο αυστηροί με, με τη χώρα μα. Έτσι είμαστε. Έτσι είναι παντά. Έτσι πάει πάντα. Ε, Π.χ. Ε, με τι ομάδε. Ναι ας πούμε ποδοσφαιρικές ομάδες. Ε, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Μπορώ να δεχθώ οποιαδήποτε για κριτική οποιαδήποτε κριτική για τον Ολυμπιακό από τους Ολυμπιακούς. Οι άλλοι να κοιτάνε τη δουλειά του και την ομάδα του. Άρα είναι φυσιολογικό η Κύπρο να στηρίζει με την Κύπρο και να με βλέπει σαν ένα λίγο πιο διπλωματικό και λίγο πιο μα ε, όχι εμένα μου αρέσει. Να, ναι. ε, ρώτα με την Ελλάδα να δει τι θα αρχίσω να λέω. Σε επίπεδο. Εργαζομένων, πώ βρίσκει την. Εντάξει, φυσικά τώρα θα μου πει ότι είσαι σε μια εταιρεία στην οποία έχει αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνη στην διαχείριση του κόσμου, αλλά λίγο πολύ αντιλαμβάνεσαι σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Προτού μου απαντήσει, οι ηλικίε των ανθρώπων σα ε, πώ διαχωρίζονται, Έχει και. Έχει boomers? Συγγνώμη, έχει baby boomers. Ε, Πολύ λίγου. Σκε, σκεφτόμουν αυτό που, πάνω σε αυτό που λε, σκεφτόμουν το εξή, ότι ίσω είμαι ο μεγαλύτερο ηλικιακά και είναι και η πρώτη φορά το ζω αυτό. Άρα είμαι σε ένα startup where I'm the senior guy και όχι ο Ελά, τι γίνεται. Έρχει, έρχε αυτή η νέα ιδέα και πρέπει να τη βάλουμε. Και γιατί δεν το κάνουμε εμεί αυτό και το κάνουν όλοι οι άλλοι. Ε, είμαι τώρα ο. Πω, 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 σιγά, 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 για να δούμε τι είναι αυτό. Τι ο Γκάνταλφ. Ο Master Yoda. Να ah, είσαι Star Wars. Φίλε, δεν είδα κανένα Star Wars. Πώ μπορώ να ταξινομήσει, Είναι σφάλμα. Είναι σφάλμα και μου δίνει και την ιδανική αφορμή να σου πω ότι. Κοίτα, ήρθα σήμερα ω επισκέπτη και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οπότε έχω φέρει δύο πράγματα. Ένα για εσά. Έχω φέρει εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Star Truer. <συλίξε> Βλέπω σε βίντεο κλειπί μου οι γάλοι του. Τους. Ναι. Είναι φτιαγμένο από τσιμέντο. Το φτιάχνει ένα φίλο και ένα account στο Instagram. Ποιο? Κάμε plug. The concrete job. The concrete job. Yeah. Είναι παιδί από εδώ, Ελλάδα. Είναι πρώην συνάδελφο. Ναι. Στέλνει τα, θέλουμε. Δουλεύει, ναι, ναι, δουλεύει σε HR και ξαφνικά είναι αυτό που σου λέει. Άτε, θέλει, ε. να, θέλει να κάνει ε, αυτό. καλούπι είναι το πράγμα. Φτιάχνει ε. το καλούπι και το βάζει μέσα σε τσιμέντο. Ε, Μπορεί να σου κάνει και κάστον πράγματα μα θε, αλλά κυρίω έχει μανία με Stargirls, με. Ναι. με goblins, με τέτοια πράγματα. Όποιο πάει στο Instagram θα δει. Άρα ηλεκτρονικά που τα κάνει. Οπότε αυτό το έφερα για εδώ. Ωραίο. Έφερα όμω και κάτι άλλο γιατί. Ε, να μην είδα, μην το. Ε, μου απαντήσει όμω πώ μπορώ να δω τα Star Wars. Είναι ε, 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 7 ή 9, πώ είναι. Και πώ θα ξεκινώ. Να δω τα του George Lucas <laughs> τώρα. <laughs> τα CGI τα. Τεράστια συζήτηση. Ε, η φανατική δεν έχει απαντηθεί. Α, δεν είχε γιατί, απαντήθηκε. γιατί, ε, γιατί τα, γιατί τα Star Wars ε, σκέψουσα την. Σαν τα έπι του Ομήρου να ξεκινάνε από την Οδύσσια. Ναι. Και το πρώτο που έμαθε και το πρώτο που σου δίδαξανα είναι η Οδύσσια. Και μετά την Ελλάδα. Ποιο θα δει πρώτο. Περνάνε 30 χρόνια. Ποιο θα δει πρώτο. Βέβαια χρόνια πολλά να διαβάζει τον τύπο. Σου λέει κάποιο: Εγώ δεν ξέρω ούτε την Οδύσσια ούτε την Ελλάδα. Ναι. Αλλά πρώτα γράφτηκε η Οδύσσια, βγήκε στον κόσμο και μετά η Ελλάδα. Ποιο θα δει πρώτο. Έχει ανατεριάσει την Ελλάδα. Ναι, αλλά όχι έτσι όπως το σκέφτηκε ο δημιουργός. Uh, anyway, point being ότι υπάρχουν δύο σχολές. Όπως like τα Lord of the Rings. Και να δει, τα Hobbits πρώτα ή τα Lord of the Rings. Και αυτό σου την ερώτηση. Έχει μια σειρά... Για στήριξη. μένα, για να απαντήσω, ε, τα βλέπεις όπως τα έκανε ο δημιουργός. Oh, Άρα oh. το Star Wars το ξεκινάς από το 4. 4, 5, 6. μετά... Oh, ένα... Όχι oh, χρονολογικά δηλαδή. Όχι, δεν είναι χρονολογικά. Είναι χρονολογικά σύμφωνα με το δημιουργό, όχι με την αφήγηση. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Πάνω σε για τα Marvel, έχει μια λίστα. Για να καταλάβει τι γίνεται, ξεκινά που. Ναι, ναι, απλά τα Marvel δεν έχουν πάει πίσω, τουλάχιστον ακόμα. Τα Marvel είναι προ τα εμπρό. Όταν, όταν είδα την τριλογία, το Hobbit, ναι. εκτίμησα περισσότερο τον το the Rings και ναι. με ανάγκασε και πήγα και στην 4-5. Ε, Άρα, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Το οποίο είναι τα πρώτα που βγήκανε. Του Λούκα. Ναι, του Λούκα ήταν το 4, 5, 6 και το 1, 2, 3. Συγγνώμη, και το. Α, ναι, ένα, δύο, τρία. Αντέχετε να το δει κάποιο. Ε, το αρέσει. Ε, ναι, αν και για την εποχή του ήταν πολλά μπροστά. Ε, κοίτα, ε, έχει ενδιαφέρον γιατί καταλαβαίνω ότι αρέσει και σε σένα και στου ε, ακροατέ, θεατέ ε, το storytelling. Ουσιαστικά ο Λούκα κοίταξε τον πλανήτη Γη, είδε τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, είδε τι γινόταν σε, αρχα... σε άλλου πολιτισμού και είπε: Εδώ δεν υπάρχει κάποια άλλη ιστορία να πω. Οπότε ο μόνο τόπο για να πω μια ιστορία είναι το διάστημα. Και ξεκίνησε. Ε, Πάντω, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα γενικά του. Δεν θα έλεγα του Χόλιγου, θα έλεγα τη βιομηχανία ταινιών και σειρών είναι ότι οι ιδέε άρχισαν και τελειώνουν, ναι. και τώρα καταπιανόμαστε με το, με το πιο πολιτικό κόσμο, κοινωνία, σχέσει, δηλαδή, τα οποία τα ζω στην καθημερινότητα μου, μη μου τα βάζεις και στην οθόνη. Ρίξε μου κι άλλο Harry Potter, ρίξε μου κι άλλο Back to the Future. Ναι. Έχουν εστρέψει ιδέες. Ή, μα ε, μας έχουν βάλει περισσότερο λίγο μέσω των ε, stream platforms από ό,τι συνηθίσαμε και πλέον αποχαυνοθήκαμε. Game of Thrones, Stranger Things, πάμε πιο νωρίς. Βγαίνει η σειρά, 10 επεισόδια, τα βλέπω όλα. Ναι. Πιο παγιά, όταν έβγαινε μια τριλογία, περίμενε υπομονετικά τρία-τέσσερα χρόνια και το εκτιμούσε. Από το 4, 5, 6 μέχρι το 1, 2, 3 νομίζω περάσαν 15 χρόνια. Για σκέψω, <συσχελίδι> να περιμένει. Ναι. Ή, από ιδέε δεν έχουμε στερέψει. Γιατί, αν πάμε έτσι, θα πω ότι δεν υπάρχει ιδέα που στην αρχαιότητα και δεν λέω μόνο αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, δεν έχει γραφτεί, δεν έχει υποθεί από του κλασσικού. Ε, εν τέλει, οι ιδέε βέβαια είναι σχετικά απλέ. Έχουμε τον ήρωα, που έχει μια καθημερινότητα. Μετά συμβαίνει κάτι κακό, κάτι παράδοξο. Ο ήρωας ξεκινάει σε ένα journey. Αυτό το journey σε ένα ταξίδι έχει κάποιες στιγμές, κάποιες διαβαθμίσεις, κάποια κεφάλαια. Κάποια στιγμή όλα πάνε καλά σε αυτό το journey και έχουμε αισιοδοξία. Και αμέσως μετά πάνε φρικτά και είναι έτοιμο να καταστραφεί. Πράμα. Και εκείνη τη στιγμή ο ήρωας κάνει κάτι που τον κάνει η ήρωα πετυχαίνει αυτό που θέλει σε αυτό το journey και επιστρέφει στην κανονικότητα. Μόλι περιέγραψα το 95% όλων των σειρών και ταινιών που έχουμε δει. Ναι. Τώρα τελευταία σκοτώνουν τον ήρωα. Δεν ήταν ποτέ ο ήρωα τότε. Δεν ήταν ποτέ ο ήρωα. Ναι. Βρίσκει κάποιον άλλον να ήρωα. Ναι, είναι, είναι τρίκ. Αλλά εν τέλει δεν ήταν ποτέ. Το Game of Thrones τώρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Μπορούμε ναι. να πούμε. Νομίζω μπορούμε να πούμε του κανόνε του. Τραγικό τέλο εντάξει. Ναι. Απογοητευτήκα πάρα πολύ από τη συγγραφή. Από ναι. την εκτέλεση Madonna. το βιβλίο. Ναι, γιατί το βιβλίο δεν έχει βγει ακόμα. Επειδή φίλε τέλους... μου, οι δικοί σου ή, 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 είχαν <σχ> <σι invaded> έννοια να, να ασχοληθούν με τούτο. Ισχύει. Εγώ βεβαίω ισχύει, ρε φίλε. <sm> Ο τύπο γράφει, <σχ> <έκ Teaching> Ο τύπος γράφει ε, ε, ακόμα να την κερδίσει. Στο είχαν <sk> έννοια, θα βάζα πολλά εκατομμύρια από κάτω. Δεν νομίζω ότι ξύπνανε του πρωί και λέγανε Αχ, έχω έννοια αυτό. Νομίζω ξύπνανε και βλέπω. Αλλά κάποιε φορέ θέλουμε την ίδια ιδέα. Γιατί είναι comfort food όσον αφορά την κατανάλωση περιεχομένου. Το θετικό μιας κύβες περιεχομένου είναι ότι έχουν αυξηθεί ε, πώς λένε αυτούς που λένε ότι ιστορία οι storytellers, οι storytellers οι αφηγητές ιστοριών έχουν αυξηθεί. ή οι δημιουργοί ιστοριών. Οι δημιουργοί ιστοριών. Για σκέψου και αυτό. Λόγω του Web2. Εσύ λες μας έκαναν overwhelm, μας έδωσαν πολύ περισσότερες από όσο αντέχουν οι εταιρείε streaming σκέψου όμως να είσαι storyteller πώς νιώθεις Επιτέλους έχει βρει μια πλατφόρμα να πάρει την ιδέα σου και να την κάνει πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Και το λέει και με άλλον τρόπο. Κοίτα, και, και αυτέ. Ένα μικρόφωνο, ένα στούντιο, α πούμε, είναι υπεράρκετο. Και λίγα ναι, γραφικά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω στη συνέχεια τι άποψη έχει για, για, το storytelling και το περιεχόμενο. Αλλά εκεί βλέπω και ένα βιβλίο, είναι ειδικό αυτό. Δεν, ήρθα μόνο, δεν έφερα μόνο κάτι για ε. εσάς. εσά. Έφερα κάτι και για όσου μα βλέπουν και μα ακούνε. Έχω ένα βιβλίο που αγαπάω πολύ. Το έχω διαβάσει και το συστήνω. Είναι το Think Again, το Adam Grant. να το κάνουμε giveaway. Θα το κάνουμε giveaway. Μάλιστα. Ίσως να έχω και μια αφιέρωση. Είναι ένα βιβλίο από μια αυθεντία στο χώρο του organizational design. Δηλαδή Σίγουρα το και το μπροστά σου, το βλέπω. Εντάξει. Ο yeah. Adam Grant είναι μια αυθεντία. Θεωρείται αυτή την περίοδο η αυθεντία. Παράδειγμα, είδα ότι έχετε βιβλίο του Simon Sinek. Ο Simon Sinek μαθαίνει από τον Adam Grant. Okay. Ε, στο λεγόμενο organizational design, δηλαδή πώ να Οργανώνω, να σχεδιάζω του οργανισμού, δηλαδή τι ομάδε ανθρώπων. Και ένα από τα βασικά πράγματα που λέει είναι το πόσο δύναμη έχεις, έχει το να δέχει ότι δεν γνωρίζει. Άρα, ότι όταν μπαίνω κάπου μαζί σου, αντί να πω αυτόν θα τον κερδίσω, να πω με αυτόν θα χορέψω μαζί. Θα κάνουμε κάτι μαζί το οποίο θα είναι δημιουργικό. Αντί να πω πρέπει να τον κερδίσω για να κερδίσουν οι δικέ μου απόψει έναντι στι δικέ του απόψει. Ένα από τα πράγματα που μαθαίνει ο άνθρωπο μεγαλώνοντα είναι να, να σκοτώνει λίγο τον εγωισμό του mm. και όταν έρχεται σε μια πηγή πληροφορήση και η πηγή πληροφορήση για μένα η πιο δυνατή πηγή πληροφορήση είναι mm. ο άνθρωπο. Είναι να λειτουργά σαν Highlander. Δεν θα τον σκοτώσω για να πιω τη δύναμη του, αλλά να τον ακούσω ή να κερδίσω κάτι, α πούμε. 100%. Ναι, απίστευτο. Ε, την περίοδο του COVID, και τον lockdown ένα πράγμα που βοήθησε πολύ την ομάδα μου να ακούμε είναι ότι δεν είχαμε always on τα μικρόφωνα σε Teams, σε Zoom meetings. Ξεκινούσαμε από default το mute, γιατί το mute σε υποχρεώνει να ακούς, αλλά και να αρχίσεις να μιλάς θέλει μια διαδικασία να κινήσεις το χέρι, να το ποντίκι, να πατήσει κλικ, να γίνει αυτό, που σου δίνει κάποια δευτερόλεπτα να πεις τελικά δεν ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν ήθελα να πω κάτι. Εσκότερνει τον brainstorming όμως εδώ. Γίνεται brainstorming μέσω Teams. Έχει mm. γίνεται. Αυτό το brainstorming είναι... Γίνονται όμως ωραίοι καυγάδες. Φοβεροί. Γίνεται όμως... Και παρεξηγήσεις. παρεξηγήσει. γίνεται, τι? Ωραίοι καυγάδες. Πού στο... Παρε... στο... Μέσω Teams, μέσω Zoom ή καλύτερο. Λέω... Το να επικοινωνούμε δεν είναι μόνο θέμα τι, λένε, τι λέξεις χρησιμοποιώ. Είναι να καταλάβεις, να δεις το χέρι μου, να δεις αν λίγο αμυδρά χαμογελάω, να πιάσεις τη χρειά της φωνής μου. Όπω και να το κάνουμε, δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε μόνο ψηφιακά και γι' αυτό πολλέ φορέ. όχι μόνο brainstorming, αλλά είναι και ιδανικό εργαλείο καυγά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα καβγάκι για την κουλτούρα μα. Νομίζω ότι άλλου είδου teams κάνουν στην Ιαπωνία, και άλλου είδου teams κάνουν στην. Στην Λευκοσία και στη Μάνη. Όπω και. Όσοι λοιπόν θέλουν να αποκτήσουν το Think Game του Adam Graham, να στείλουν μήνυμα στο Δενέτκαζο, Σταύρο Δρακουλάραγος. Και ένα από εσά, δέκα μέρε όπω κάνουμε πάντα μετά την δημοσίευση τη συζήτηση, θα το κερδίσει να έρθει να το παραλάβει από, από εδώ κοντά μα. Εντάξει, να το αφήσουμε με. Λοιπόν, διαβάζει βιβλία. Συνεχώ. Πόσα το χρόνο. Ε, προσπαθώ να έχω ένα κουότα όχι κάτω από δέκα. Όχι, κάτω από 10. Νομίζω ναι. ότι είναι καλό. Αγαπημένο βιβλίο. Ε, αυτό που διαβάζω κάθε φορά. Το τελευταίο πάντα, ναι. ναι, ναι. Και μπαίνει μέσα στον κόσμο του βιβλίου Τσίνου και ως που, μέχρι το επόμενο. Ε, κοίτα, καταρχά είναι. είναι ένα, μια μορφή meditation για μένα. Άλλοι δηλαδή κλείνουν τα μάτια, εγώ τα ρίχνω σε λέξει πάνω σε χαρτί. Ε, κατά δεύτερον είναι και ένα θέμα πειθαρχία. Δηλαδή έχεις διατροφή, όπως έχεις άσκηση για το σώμα, είναι και άσκηση για το μυαλό. Και πολύ συχνά είναι και γνώση. Έχεις κάποιο τύπο μπορεί κάποιο να διαβάζει βιβλίο χωρίς να βαριέται. <laughs> Δη... <laughs> να διαβάσει κάποιο που δεν τον κάνει να βαριέται. Μια... <laughs> σε κάποια φάση στη ζωή μου διάβασα ένα βιβλίο How to learn to read. <laughs> όχι. <laughs> και δεν το διάβασα. Ε, βαρεθήκα. <αρέθηκες. laughs> δεν ήταν πολύ καλό. Αρκετό κόσμο έχει προβλήμα στη συγκέντρωση. Ναι, δικό του πρόβλημα. Το μόνο τύπο που ένα βιβλίο είναι ότι διάβαζε 10 σελίδες. εγώ λέω διάβαζε μισή. Μισή. Mm. Ξεκινά από μισή, θα δει. Ε, υπάρχει και στο, στο management αυτό. Ε, γιατί όλοι έχουμε διατάραξη προσοχή. Χτυπάει το κινητό, έρχεται το email, πετάγεται το συνάδελφο, παίρνει η μαμά. Something. Ε, το πιο αστείο που έχω μια αστεία ιστορία που, που λέμε με πολλούς παλιού συναδέλφους Οντα ε, διευθύνων σύμβουλος ε, μέσα σε ένα email που έπρεπε να κάνουμε ένα report γιατί έρχονταν ένα deadline με ένα budget, corporate staff, χτυπάει η πόρτα, ανοίγει κάποιος από την ομάδα και μου λέει ε, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή θα κόψουμε βασιλόπιτα, ε, θέλεις να έχει αμύγδαλα μέσα ή όχι. <laughs> Ενώ, ξέρεις, μας έρχονται πληροφορίες από παντού. Εκεί πρέπει να λες όχι. Ρε. Και θα λέω να λες όχι, όχι, ηλεκτικά, αλλά να... Κλίνουμε. Είπα, θα ήθελα να είμαι σε μια εταιρεία που δεν χρειάζεται να ρωτήσουν εμένα. Τέλο ε, το χρησιμοποιούμε πολλέ φορέ χιουμοριστικά ω παράδειγμα ότι πρέπει να, να, να προστατεύει τον εαυτό σου και από την πληροφορία. Ε, άρα, για να πω αυτό που ξεκίνησα. Η λογική είναι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει που είναι δύσκολο και που αποφεύγει, ξεκινά από αυτό. Μην μπει, θα στείλω το εύκολο email, μην μπει, θα πάρω το τηλέφωνο που θέλω να κάνω. Ξεκινά από το δύσκολο. Τρία λεπτά. Ε, τον οδηγεί του ανθρώπου στην αναβλητικότητα, μάλλον. Είναι φυσιολογικό να είμαστε αναβλητικοί. Mm. Γιατί να κάνουμε πράγματα που δεν μα αρέσουν, Αν το καλοσκεφτεί. Γιατί να πάω γυμναστήριο για να. Γιατί να κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Έχει τύχει όμω ποτέ να πα γυμναστήριο, να μπει μέσα και μετά από τρία λεπτά να πει: Όχι, δεν θα συνεχίσω, Πότε. Μόλι μπει μέσα στο ring και πει ή μόλι αρχίσει να τρέχει για παράδειγμα. Στο ring <laughs> είχα πει, Ναι. Ε, πολύ ξηλό. Ε, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Εντάξει, άλλο λόγο. Ναι, Αλλά πω... είναι όμορφο είναι, 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 είναι σχήμα. Ναι, μόλι κάνει το το, περάσει το πνευματικό σύνορο που λέγεται Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Και ξεκινήσει να το κάνει, το μυαλό το δέχεται και λέει: Όχι, άντε πάνω το κάνω. Εντούτοι, απόσταση, η, η, στιγμή απόφαση του. Τεράστια απόσταση. Βαρκούμενα από αυτό το γυμναστήριο. Τεράστια απόσταση. Τι, τι, ρε φίλε, δηλαδή. Εξε... Ε, είναι ακριβώ το ίδιο με το βιβλίο. Ναι. Βαριέμαι να το ανοίξω. Γι' αυτό λέω εγώ: Ξεκινά να διαβάζει μισή σελίδα. Ε, λόγω στη θεωρία, λόγω στον κανόνα. Ε, δεν είναι ότι βαριέσαι γνωρίζει ότι χρειάζεται κόπο. Ε, και αποφεύγει το πρώτο βήμα. Ε, βέβαια. Στην επιχείρηση, στον έρωτα, mm. στι σχέσει, mm. στην αύξηση που θέλει να ζητήσει από τον εργοδότη σου. Ναι, φοβερό. Ναι. Ενώ... Δεν είναι φοβερό ότι νιώθουμε άβολα να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Ενώ είναι τόσο απλό. Ε, βέβαια. Ενώ απλά κάμε το. Και είναι μια απλή συζήτηση, δεν είναι. Επειδή σκέφτεσαι την, την απόρριψη και την αποτυχία. Ενώ, να δεν είναι αποτυχία το να μην ζητήσει. Μα δεν το ξέρουμε όλοι. Το λέμε τώρα. Ναι, το, το, το ε, ε, τώρα επίσης, λέμε Επίση, πρέπει να δεχτεί. Το ότι θα ζητήσει αύξηση τη ζητά, δεν την απαιτεί, <μμμ>. άρα δεν σημαίνει ότι θα πάρει. Άρα πρέπει να. ή με κάποια κοπέλα, κάποιο αγόρι να βγείτε. Ε, το ότι θα το ζητήσει δεν σημαίνει ότι θα, θα υπάρχει μόνο να υπάρχει και το όχι. <μ. Πρέπει να δεχτεί ότι υπάρχει και το όχι. Στατιστικά υπάρχει. Είναι Αυτή τη στιγμή όμω το θέμα που ξεχνάμε είναι από πού ξεκινά πριν ερωτήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Ξεκινά από το όχι. Είσαι στο όχι. Άρα ή θα μείνει εκεί που είσαι, λίγο πιο σίγουρο. Ότι είσαι. χτίσει όμω. Εκτό αν είναι one-night stand. Στο οτιδήποτε κάνει mm -hmm. τη ζωή σου one-night stand. Είτε εταιρεία, yes. είτε ε, το άλλο φίλο. Οτιδήποτε. Ή και το ίδιο στη σήμερα εποχή. Ό,τι αγαπά. Ναι, αλλά πρέπει να το χτίσει. Αν το χτίσει. Λιγοστεύουν οι πιθανότητε του όχι. Άρα ε, Ναι, στο... ή α πούμε για την αύξηση, μπορεί να έχει ζητήσει ξανά αύξηση την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή σημαίνει. Ένα τσιπ σε κάποιον ο οποίο θέλει να πετύχει την αύξηση. Ποιο είναι. Μπαίνει χτυπά τη του Σταύρου. Ε, Μέρα που δεν κάθε, κάθε Γενάρη είναι Κάθε Γενάρη ζυγού έτου. Ναι. Και το, η, η πιο σωστή μέρα να το πει ποια είναι. Του Γενάρη. Όχι, η πιο σωστή μέρα <laughs> να του πει Ρευτόχρονια... ότι όποτε θε αύξηση κάθε Γενάρη. Ά, είναι η μέρα που τον προσλαμβάνει. Ναι. It's the honeymoon day. Ναι, ισχύει. 2. δύο. Καλώ ήρθε. Να ξέρει, θα χαρώ να συζητήσουμε για τυχόν αύξησή σου να συζητάμε κάθε Γενάρη. Ναι. Τα λέμε σε χι μήνε. Τα λέμε. Οπότε όλοι λένε: OK, θα το συζητήσουμε. Ανέχτη Δεκέμβρη όμω. <laughs> <laughs> Μήπω είναι νέο ημερολογήτη. <laughs> <laughs> το γιάδε θα το πει γιατί στο ρολόι. Ναι, ναι Δεκέμβρη λέει. Ναι. Έλα δε σε ένα Ωραία. Τιπ. Χτυπά την πόρτα. <laughs> ε, If you don't prepare to succeed, you prepare to fail. Αν δεν έχεις προετοιμαστεί πολύ, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου. Ε, τι κερδίζει όμως έναν εργοδότη, Ποιο λόγος κερδίζει τον εργοδότη για να δώσει αύξηση σε κάποιον. <laughs> Πολλά πράγματα. Δεν... Το ένα tip, προετοιμάσου με μία λέξη. Προετοιμάσου. Ακόμα και αν είναι όχι, θα σε βοηθήσει να γίνει μετά κάποια στιγμή ναι, γιατί δεν θα είναι συνεχώ όχι. Ο τρόπο που θα το ζητήσει. Είναι μέρο τη προετοιμασία. Ε, πολλοί κόσμοι, επειδή δεν έχει προετοιμαστεί και επειδή για παράδειγμα δύο χρόνια, τρία χρόνια δεν έχει ζητήσει αύξηση, μπαίνει μέσα και λέει: Πού είναι η αύξηση μου. Ναι, και θα... τρία χρόνια δεν έχω πάρει αύξηση. Εσύ να έρθει ένα και σου μιλήσει έτσι. Μπαίνει σε ένα κατάστημα, αγοράζει κάτι. Τρία χρόνια δεν έχετε μπει στο, κατα... Μπαίνετε στο κατάστημα δεν παίρνετε τίποτα. Σήμερα θα πάρετε. Τι θα κάνει. Ευχαριστώ πολύ για σας. Εκείνο που λέω πάντα στα παιδιά είναι δώσε το λόγο ε, βέβαια. και ο λόγος να μην είναι προσωπικός. Δεν μοιάζει νοιάζει έχει έχεις ζάνιο ρε Ναι. Δεν μοιάζει νοιάζει αν <σχ> έκανες παιδί. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, δεν είναι λόγος για να πάρει αύξηση αυτό. Ε, όχι. όχι. Ε, διαφωνώ εδώ. μαζί <σχυριακά> μου. Αν έκανε παιδί είναι λόγος να πάρει αύξηση, ναι. Έλα ρε φίλε τώρα, ε, διάν... ε, ναι. επειδή έκαμε εσύ παιδί, εγώ πρέπει να σου Ναι, πρέπει. Εφόσον μπορεί, δεν σου λέω το να πτωχεύσει η επιλογή. Όχι, α θεωρήσουμε ότι μπορούμε. Ε, μπορούμε. Ναι, όχι απαραίτητα, αλλά πρέπει κάπω να, να κάνει κάτι για μένα, γιατί αυτή τη στιγμή μόλι αυξήθηκαν τα έξοδα μου και είναι ω εργοδότη ευθύνη σου να είμαι ευτυχισμένο, να είμαι χαρούμενο, να νιώθω κα... κυρίω να ασφάλεια. Ναι, λε, η συμφωνία που κάναμε μεταξύ μα είναι ότι έχει ένα πλάνο αυξήσεων mm. επειδή. Πετυχαίνει κάποιου στόχου. Να διευκρινίσω. Μπορεί το παιδί να έρθει τον Οκτώβριο. Εσύ μην θα σου Αλλά όταν θα κάνουμε τον, τον Γενάρη, είναι καλό να το προπολογήσει και αυτό. Όχι. Α θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει ο Γενάρη. Ναι. ναι. Και για να προλάβουμε κάποιου κακοθελητέ, στη συγκεκριμένη ομάδα υπάρχει ο Γενάρη. Εντάξει. Ναι. Κάνω μια αποθετική <laughs> <εδώ>, αλλά... <laughs> Ναι. Λοιπόν, α θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει ο Γενάρη. Ναι. Εγώ με τη φιλοσοφία. Όταν κάποιο χτυπά την πόρτα για να ζητήσει αύξηση, είναι να δώσει εμπεριστατωμένη αφορμή γιατί είναι σημαντικός και γιατί το αξίζει σε μια εταιρεία που επαναλαμβάνω δεν έχει το Γενάρη. Και εκείνο που λέω πάντα είναι επειδή έχω πετύχει αυτό, επειδή πιστεύω ότι με δίπλα στην εταιρεία στα δύσκολα, επειδή πιστεύω ότι θέλω να μείνω για αρκετό καιρό και μπορείς να βασιστείς πάνω μου. Όχι επειδή δουλεύω 12 ώρες, όχι επειδή το αξίζω ή όχι επειδή ο άλλο δίνει τόσα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Ακόμα και το επειδή έκανα δάνειο για να χτίσω σπίτι. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή η δική σου επιλογή να κάνει δάνειο σπίτι. Αυτό είναι άλλη επιλογή. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε. Ε, καταρχάς Καταρχά, έχω την πεποίθηση ότι αν κάποιο μπήκε να ζητήσει αύξηση, αυτό τον οποίο μπήκε δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό αν είναι πραγματικά καλό μάνατζερ, ναι. Και αν είναι πραγματικά κοντά στην ομάδα του, έχει πάει αυτό για να του πει: θα θε... Να ξέρει, θα ήθελα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μιλήσουμε για το πώ θα πάρει περισσότερα χρήματα. Ναι. Δεν γίνεται κάθε φορά. Και δεν γίνεται και κάθε χρόνο. Γιατί οι επιχειρήσει πάνε πάνω, πάνε και κάτω. Πάει, και επίση, yeah. όταν πάνε πάνω, τι τι πιάνει. Γιατί έτσι είμαστε κι εμεί. Είτε σε start, είτε σε δαβίδι, είτε σε γολιάθ. Α, τα έξτρα χρήματα να τα βάλω στο να μεγαλώσω. Όχι να τα μοιράσω. Ή μπορεί να υπάρξει κρίση, ρε. Να τα βάλω στην άκρη γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα, ε, το λέω αυτό γιατί πολλέ φορέ λένε Α, η αγορά πέφτει, πάει προ τα κάτω, τώρα έρχεσαι και εσύ ζητά αυξήσει. Λε και έχει έρθει ποτέ τρία, η αγορά πάει προ τα πάνω, βγάζω, ελάτε πάρτε. Όπω η βενζίνη. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διάβια και ψυχραιμία στο πότε γίνεται αυτό. Άρα το για να ζητήσει αύξηση. Και να το κλείσουμε αυτό, γιατί με πιάσε και εμένα μια, μια τάση τώρα για να, <laughs> να ζητήσω κι εγώ. Ε, προτείνω το εξή: Προετοιμασία και επιχειρηματολογία. Δε, ξεκινώντας, οπότε δεν απαραίτητο θα πάρεις τώρα, γιατί είναι μια ωραία απάντηση, πολύ ωραία, ε, ξέρεις, είσαι άξιος, ε, έχεις προσφέρει, βάζεις πλάτη, είσαι για τα δύσκολα, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Πότε θα μπορούσε να γίνει. Επίσης, αύξηση σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι δύο άνθρωποι και σου ζητάνε να μοιράσει ένα πορτοκάλι στους δύο. Πώς θα το μοιράσει. Στη μέση. Τους ρώτησες. Ο ένα μπορεί να θέλει τη φλούδα για να κάνει γλυκό και ο άλλο να θέλει το μέσα για να κάνει χυμό. Γιατί να. το έδωσε τη μέση. Δυσαρέστη και του δύο, αν το κόψει τη μέση. Ναι. Μπορεί να μην ικανοποιεί, α πούμε. Όχι, δυσαρέστη και του δύο. Είναι, αν δεν είναι happy, είναι unhappy. Αν δεν είναι fully happy, μάλλον είναι unhappy. Ε, αύξηση πολλέ φορέ τι περισσότερε φορέ είναι κάτι οικονομικό αντίτυπο, αντίτιμο στο μισθό. Μπορεί να είναι βενζίνη, μπορεί να είναι κινητό, μπορεί να είναι τεχνικό. Μία ολοκο... μέρα μισή να μην έρθει στο γραφείο. Μία να δουλεύει. Π.χ. τώρα εδώ που διαπιστώνω αυτό το λευκοσία, λεμεσό, πολλοί κόσμο που έρχονται το τη να του πει να δει κάθε Πέμπτη κάτσε δούλεψα το σπίτι. Work from home. Είσαι. είσαι θα, θα, θα επιδείξω σε κάτι το οποίο θέλω να μου πει λίγο την άποψή σου. Πόσο είσαι του, του, του να δουλεύουμε από το σπίτι. Είμαι υπέρ του να δίνεται η δυνατότητα να δουλεύουμε και από το σπίτι. Ναι, εδώ συμφωνώ. Ε, Πώ. Και φυσικά έχει, έχει να κάνει με τη δουλειά. Δηλαδή, αν είσαι συγγραφέα, γράφει σειρά για το Netflix, νομίζω πρέπει να δουλεύει μόνο από το σπίτι. Αν δου, δεν δουλεύει με ομάδα, ε, οτιδήποτε έχει να κάνει η ομαδική εργασία, χωρί να διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια, αυτό είναι το ένστικτό μου, τι πιστεύω σήμερα, έτσι. Ε, για μένα η σωστή ισορροπία είναι 3-2 με 4-1. 3-2 με 4-4. 3-γραφίο 2 εκτό. Ή 4 γραφείο 2. με 4 1 3 γραφειο 2 εκτο η 4 γραφειο 2, 2, 2, 2, 2 4 1 Το πιο σωστό είναι στι 10 εργάσιμε 7-3. 7-3. Κάθε δύο εβδομάδε 7 στο γραφείο 3 εκτό. Απλά αυτό είναι για μένα. Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω επιχειρηματολογία, δεν το λέω έτσι. Το να κάνεις brainstorming, brainstorming, που λέγαμε και πριν. Το να συνεργάζεσαι. Το να κάνεις το λεγόμενο πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το βιβλίο επίσης βοηθάει πολύ. Conflict resolution. Έχεις τσάντης τίποτα που σου ήρθε ένα email και δεν τα έγραφε έτσι όπως ήθελες εσύ και προσβλήθηκες. Ε, κάθε μέρα. Mm. Mm. Το να πετύχει τον ίδιο συνάδελφο στο διάδρομο μετά την ώρα που πάει στην κουζίνα και εσύ φεύγει από την κουζίνα και να σου πει ένα γεια με ένα μεγάλο χαμόγελο, αυτομάτω σου έλυσε κάτι για το οποίο εσύ βράζει, ο άλλο δεν το έχει καταλάβει. Γιατί έχει γράψει μια λάθο λέξη και σε έχει ενοχλήσει. Ναι, <Κι> γραπτό λόγο πάντα. Υπάρχουν και πράγματα λοιπόν στο γραφείο που δεν μετριούνται. Ε, και επίση η ευκαιρία, ιδιαίτερω οι νεότεροι, να συγχρονίζονται με του εμπειρότερου. Και το αντίστροφο. Αυτά τα πράγματα ψηφιακά ή τεχνολογικά ακόμα δεν έχουν λυθεί. Θεωρώ δύσκολο να λυθούν. Ε, και το ξέρει, είμαστε πολλέ χιλιάδε χρόνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Έχουμε μέσα στο DNA μα το να σχηματίζουμε δεσμού και να εμπιστευόμαστε άλλου. Και όταν εμπιστευόμαστε για άλλου, να υπερβαίνουμε τον εαυτό μα στη δουλειά, στο να, στο να σκεφτούμε, στο να, σκε... να, χρεια... να, σκεφτώ κάτι για εσένα που θα το χρειαστεί σε λίγο. Ε, και η τεχνολογία ναι, μα βοηθάει, αλλά δεν το αντικαθιστά. Προηγουμένω είχε πει ότι ο Σάιμον Σένεκ Sinek... Ε, αναφέρεται συχνά πάνω στα ε, γραφομένα του Άνταμ Γκραντ. Ένα από τα βιβλία που μου αρέσει πολύ του Σάιμον Σενεκ είναι το. Ε, γιατί. Στιγά with why. Ε, εκείνο είναι το αγαπημένο. Επειδή ήταν το πρώτο, το οποίο είναι το χοκ του. Ε, ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή ο Σάιμον Σενεκ θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο, ένας συγγραφέας, ο οποίο. Ε, Βρίσκει κατευθείαν το στόχο σε αυτά που εγώ θέλω να μάθω. Είναι το γιατί οι σπουδαίοι ηγέτε. Τρώνε τελευταίοι. Τρώνε τελευταίοι. Ωραία. Εσύ, σαν εμ, <laughs> διε, διευθύνων σύμβουλο, αν το μεταφράζω σωστά στα ελληνικά, αυτή είναι η δόση μεταφράση που ισχύει. Εγώ χρησιμοποιώ το επικεφαλή και εξεμπερδεύω. Το επικεφαλή, ναι, εντάξει. Ε, εντάξει Αυτού του θύλους... Ή αυτό που έχει την ευθύνη, άμα, την ευθύνη. ευθύνη. Έχει από η δίπλα σου ή υπό την ευθύνη σου πόσον κόσμο. Άμεσα και έμεσα είμαστε 100 άτομα. Ε, στο γραφείο το... είμαστε κοντά στου 40. Να κρατήσω το γραφείο. και. Okay. Πώ διαχειρίζεσαι διαφορετικέ προσωπικότητε, διαφορετικέ ηλικίε, Άρα πάμε πίσω στο... στην ερώτηση του δημογραφικά, πώς παζει το ηλικιακό καθεστώ εκεί στην εταιρεία. Και ένα Κάτι που το οποίο με ενδιαφέρει και προσωπικά σαν, σαν Γιάννος είναι με ποια πλατφόρμα κάνεις μόνιτορ όλο αυτό το συμπλέγμα. Ε, πρώτα απ' όλα προσωπική επαφή προσπαθώ. Ναι. Ε, ε, email δεν είμαι μεγάλος φαν. Νομίζω δηλαδή σε όλη την εταιρεία θα στείλω μια-δυο φορές το μήνα maximum. Στην ομάδα μου μια-δύο φορές την εβδομάδα. Ε, Έχω την εξή ε, αντίληψη ότι όσο μπορώ να μην διακόπτω τον άλλον, εφόσον τον εμπιστεύομαι και πρέπει να, 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 φέρει σε πέρα σε αυτό το οποίο κάνει, να μην τον διακόπτω. Και γι' αυτό προτιμώ τη λεγόμενη ασύ, α, τις λεγόμενες ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Ε, το να πάω να σηκώσω το τηλέφωνο και να χτυπήσω το τηλέφωνο του να μου απαντήσει ή το να πάω να τον βρω και να τον διακόπτω και να του κουνήσω τον νόμο, τον διακόπτει. Άρα φεύγει από αυτό το οποίο έκανε για να σταματάει να λύνει τη δικιά του ανάγκη, να λύσει μια δικιά μου ανάγκη. Αυτό το αποφεύγω. Ε, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ε, έχοντα από την αρχή συνεννοηθεί ότι δεν θέλω άμεσα απαντήσει. Θέλω μόνο όταν δεν μπορείτε και όποτε σα βγαίνει. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μηνύματα. Ε, είτε λέ, μέσω Teams, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω ο, ο, οποιαδήποτε μορφή μηνύματο είναι το πιο χρήσιμο για μένα. Τι, 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 τι παίζει περισσότερο ρόλο στο να κρατήσει τι ομάδε ή του ανθρώπου όσο το περισσότερο δυνατόν σε χρόνο σε μια εταιρεία, τα χρήματα ή το well-being, Μην μου βρει και τα δύο. Μπορώ να σου πω ανάλογα τον άνθρωπο και τι δικέ του αξίε. Μα είναι 40 όμω. Μεγάλο αριθμό ήδη, δηλαδή. Πως ένα... Νομίζω τίποτα από τα δύο. Νομίζω. Ένα αναπόφευκτο, δηλαδή. Όχι. Ε, νομίζω είναι η, η λεγόμενη μεγάλη ιδέα, το όραμα. Το όραμα. Αν γουστάρει. Και επίση, πρώτον το αν γουστάρει, define γουστάρει, δεν ξέρω τι γουστάρει ο καθένα, αλλά αγουστα... αν πιστεύει αυτό που πάει να κάνει ω εταιρεία και ω ως, και ως μικρότερε ομάδε με στην εταιρεία. Και δεύτερο, οπωσδήποτε οι συνάδελφοί του. Γιατί, τώρα θα το πάω σε ένα μεγάλο άκρο, όταν είχε γίνει ο πόλεμος του Βιετνάμ, η Αμερική είχε αποτύχει ε, και κατάλαβε ότι okay, πρέπει να επανατοποθετηθώ όσον αφορά το πώ πολεμάω, πώ εκπαιδεύω, πώς, πώ πώς. Έκανε λοιπόν μια μεγάλη έρευνα στους στρατιώτες που ήταν εκεί γιατί πολεμούσατε. Πολεμούσατε για, το, για τη σημαία, για την πατρίδα, για τους συγγενείς σας. Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πολεμούσα για, γιατί δεν ήθελα να φανώ λιγότερο ή να ντροπιάσω τον δίπλα μου από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και εκεί κατάλαβαν και άρχισαν να γίνονται και οι ειδικές μικρότερες ομάδες την δύναμη της ανθρώπινης σχέσης. Άρα Πώ είναι κάποιο engaged σε μια εταιρεία πολλές, ή, ή, ή τι τον κάνει να, να έχει απόδοση, ε, Σίγουρα το να ανήκει σε μια ομάδα και να θέλει να δικαιώσει αυτού που τον εμπιστεύονται και να παίξει το ρόλο του που του έχει ανατεθεί σε αυτήν την ομάδα. Σίγουρα. Άρα, θεωρείς το μοντέλο πεζοναύτε, δηλαδή συγκροτώ ένα SWAT team το οποίο εξυπηρετεί ένα ευρύτερο σκοπό είναι, είναι κάτι το οποίο. Θα μπορούσε να κρατήσει περισσότερο τους ανθρώπους ευτυχισμένους και για μεγαλύτερο διάστημα σε μια εταιρεία. Επειδή μου άρεσε πολύ αυτό που είπες. Mm. Δεν, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου. Mm. Ε, ε, σκέψου παραδείγματα από τον εαυτό σου. Πότε έχεις ε, αυτό υπερβεί σκέψου. τον εαυτό σου επαγγελματικά. Όταν ήθελες καταρχάς, έχοντας ένα στενό δεσμό με έναν άνθρωπο που συνεργάζεται σε έναν συνεταίρο για παράδειγμα, δεν ήθελες να τον απογοητεύσεις. Πάντα εξαρτάται όμω την επιλογή του ανθρώπου. Ε, δεν είναι ε, κανόνα. το αντίθετο. Να είναι κάποιο τον οποίο απλά δεν συμπαθεί, δεν ταιριάζει, δεν μισεί, δεν, έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει. Ένα πράγμα σταυρό μου το οποίο προσπαθούμε σαν άνθρωποι να βελτιώσουμε είναι να μάθουμε να μην αντιπαθούμε ανθρώπου. <Κι> το οποίο είναι απολύτω φυσιολογικό. Είναι, είναι απολύτω φυσιολογικό. Είναι ναι. ένα, ένα, ένα είδο άμυνα. Πάει ενάντια στο όλο ε, κομμάτι συζήτηση φιλή. Όταν αρχίσει να μάθει να μην αντιπαθεί του ανθρώπου και ξεκινά με πρακτική πρώτα. Δηλαδή, δηλαδή βλέπω τον, τον Κυριακό. Δεν μου κάθεται η φάτσα του. Ψέματα, το συμπαθώ πολύ. Απλά τον, είναι ο πρώτο ο οποίος... Ζητά αύξηση και κάθε Δεκέμβριο. Όχι, ο Γενάρη είναι ο Γενάρη. Γι' αυτό είναι ο Χριστουγεννιάρη. Γιατί έχετε δεκέμβριο. δεκέμβριο. Πρέπει να μάθω να λέω. Όχι εγώ, γιατί ο άνθρωπο είναι αυτό μου. Είναι καλό παιδί. Μια χαρά είναι. Καλά, δεν απαραίτητο είναι καλό παιδί. Ε, το δε... ξέρω για σένα το κάνει, όχι για εκείνον. Δεν ψάχνει την αλήθεια. Ε, λέμε, πώ κάνει, επαναλήψει σε δικέφαλο. Ναι. Ε, και το, η ασκήση του μυαλού νομίζω είναι ένα είδο γυμναστική. Οπωσδήποτε. Το να μάθω να σκέφτομαι θετικά. Δεν γεν, γεν, γεννιέσαι με αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρεις, ε, πολλές φορές ως άνθρωποι ψάχνουμε black or white, άσπρες ή μαύρες λύσεις. Άρα ή θα σκέφτομαι θετικά ή θα σκέφτομαι αρνητικά. Ε, για μένα υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις του γκρι. Ισορροπία. Ε, ενδιάμεσα. η ισορροπία. Ναι. Ε, και ξέρεις και αρνητικές σκέψεις είναι μέρος μας και πρέπει να τις αποδεχτούμε. Ε, δεν είναι κακό δεν είναι κακό να αντιπαθεί, είναι κακό το πώ εκφράζει την αντιπαθειά σου. Δεν Γιατί σου είναι ότι... κακό να αντιπαθεί, Ρε. Γιατί είναι άνθρωποι. ανθρώπινο. Και ό,τι είναι ανθρώπινο είναι για μένα καλό. Εντάξει, ανθρώπινο και ο φθόνο, η ζύγια. Βέβαια. Ε... Πάλι ισορροπία, να μην είναι. Πρέπει να αποδεχθεί την ύπαρξή του. Το θέμα είναι πώ τα εκφράζει. Παράδειγμα, μπορεί να πει: Ζηλεύω αυτόν τον αθλητή που έχει πετύχει αυτά. Και παίρνω έμπνευση από αυτή τη ζύλια. Και θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ κάτι στη ζωή μου. Ναι, είναι το πώ το λε. Ε, είναι πώ εν τέλει το κάνει. Δηλαδή, ξέρει τι, σε αντιπαθώ. Γιατί, γιατί έχει διαφορετικέ αξίε από εμένα. Εγώ πιστεύω αυτά, εσύ πιστεύει αυτά. Αλλά it's okay. Μπορώ να ζω μαζί σου. Δεν χρειάζεται να σε συμπαθώ. Μπορώ να σε αντιπαθώ, αλλά αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν σε σέβομαι. Πάντα βάζω το παράδειγμα. Πε αντιπαθώ. Θα πάρω τον επόμενο. Πε αντιπαθώ τον Κωνσταντίνο. <laughs> Εάν βρεθούμε, εγώ και ο Κωνσταντίνο σε ένα νησί, έχω επιλογή να τον αντιπαθήσω. Δεν έχω. Ε, Αφού χρειάζομαι. Έχει. Δεν χρειάζεται. Το ότι τον χρειάζεται δεν σημαίνει πρέπει να τον συμπαθήσει. Μπορεί να τον σεβαστεί. Αρκεί. Σε αντιπαθώ. Γιατί δεν συμφωνώ με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό. Αλλά σέβομαι γιατί αυτά είναι, είναι άλλα χαρακτηριστικά. Απλά δεν είναι διαμεταδικά ίδια με τα δικά μου. Yeah. Στη γλώσσα των επιχειρήσεων ή των αποφάσεων, όλα έχουν ένα trade-off. Ε, ναι. Όλα έχουν ένα trade-off. Και, και γενικότερα όλα μπορούν να αλλάζουν. Το θέμα είναι να μην αλλάζουν αυτό που είπαμε και στην αρχή, οι αξίε. Ε, προσωπικά βλέπω πολλέ καλέ θετικέ αξίε στον κόσμο εδώ. Παραμένουμε αυστηροί εμεί του με τον εαυτό μα. Λογικό. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Με τον εαυτό μα έχουμε το δικαίωμα και είμαστε πιο αυστηροί. Και επίση, καλό είναι να είσαι αυστηρό να έχει απαιτήσει. Ε, έχουμε και μια τάση κοιτώντα προ τα πίσω να θυμόμαστε αυτά που μα λείπουν και να μην αναγνωρίζουμε πράγματα που έχουμε τώρα. Πράγματα που έχει η Κύπρο τώρα. Ναι, νοσταλγία. Ναι, είναι ανθρώπινο και αυτό. Ε, συνήθως Συνήθω δεν είναι όμω έτσι. Συνήθω έχουμε επιλεκτική μνήμη κοιτώντα νοσταλγικά το παρελθόν. Αχ, μου λείπουν αυτά τα οποία θα τα ήθελα, αλλά έχοντα και αυτά που έχω σήμερα. Ε, δεν πάει έτσι. Ενώ το σήμερα θα είναι η νοσταλγία του αύριο. Απίστευτο. 100%. Ναι. 100%. Απίστευτο. Ε, σε 10-15 χρόνια κάποιοι θα κάθονται εδώ και ένα από του δύο θα λέει: Εσύ άλλα, μου είπε πριν 20 χρόνια. Υπήρχε σεβασμό. Τώρα δεν υπάρχει σεβασμό. Ναι, ρε, ξεκινούσαμε την εταιρεία. Ναι. Και θυμάσαι που. Πώ ε... με βοηθούσαν όλοι. Τώρα κανεί δεν σηκώνει το τηλέφωνο κτλ, κτλ. Νομίζω μια χαρά υπάρχει σεβασμό. Ε, μια χαρά δεν υπήρχε και τότε. Υπήρχαν. Απλά τώρα είμαστε πιο συνδεδεμένοι και η έλλειψη σεβασμού φαίνεται περισσότερο. Και τη μαθαίνει και περισσότερο. Πριν 30 χρόνια γινόταν ένα περιστατικό με έλλειψη σεβασμού στη Λεμεσόγειο, δεν θα το μάθαινε. Αν έμενε στη Λεμεσόγειο. Ή πιθανόν να συνηθίσαμε τον άλλο, επειδή βλέπουμε τον παντού. Facebook, Instagram. Ε, έχω την εντύπωση ότι ο κόσμο στην Κύπρο έχει κάτι μαγικό, που δεν το έχω δει σε άλλη κουλτούρα. Μπορεί ταυτόχρονα κάποιον να τον συμπαθεί και να μην τον συμπαθεί. Το οποίο, α πούμε, για παράδειγμα στην Ελλάδα, καλή ώρα στη Μάνη δεν είχε διαβράτα. <laughs> ήσουν από εδώ, ήσουν από εκεί. Τέλο. Και γι' αυτό κάνανε και πολλούς γάμους για να σταματούν τις αντιπάθειες, να έρχονται πιο κοντά, τα αντι... όχι μόνο στη Μάνη, από παλιά χρόνια, τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Οι Κύπρος επειδή καταλάβει ότι δεν είναι πολύ, ταυτόχρονα μπορεί εσένα να σε συμπαθώ, αλλά να είμαι και σκληρός ανταγωνιστής σου ή κάτι άλλο, άρα να σε αντιπαθώ επαγγελματικά. Το οποίο το θεωρώ μαγικό. Το λέω μόνο θετικά. σω επειδή είναι μικρή. Ακριβώ γι, γι' αυτό. Σου λέει: Κοιτάξτε, εμεί είμαστε. Δεν και πολύ καλοί που λείπουν στο εξωτερικό, μην ξεχνάμε γι' αυτό. Άρα. Ακόμα ε, πιο λίγοι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μπορεί να μην ταιριάζουμε, μπορεί να σε αντιπαθώ εδώ, αλλά εδώ θα σε συμπαθώ γιατί, γιατί αλλιώ δεν θα υπάρχω ούτε εγώ ούτε εσύ. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. <ml�ás> Είδε τη ώρα σου γύρισα το <ml�ás> Την έλεξη σεβασμού. Γι' που σκέφτομαι, επανερχόμενο Λιών, ξανά πίσω στο. Γιατί οι σπουδαίοι γέδε είναι τελευταίοι. Ε, Πώ διαχειρίζεσαι λίγο ε, τι κρίσει, τι εσωτερικέ. Για παράδειγμα, φεύγουν τρει υπαλλήλοι. Δεύτερο, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Δεν ξέρω αν το βιώνετε στην εταιρεία. Μου το έλεγε πολλοί κόσμο πριν έρθουμε. Να ξέρει, θα δυσκολευτεί πολύ να βρει ικανού ανθρώπου. Το οποίο το θεωρώ προσβλητικό. Δεν, δεν λεγότανε με αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι αν δεν του έχει βρει, δεν έχει βρει τον τρόπο να βρει του κανού ανθρώπου ή να του προσελκύσει, να του κρατήσει. Ε... Η πρώτη επαφή δεν είναι όμω, δεν ξεκλείδωνεται με, με οικονομική συναλλαγή. Δεν σε γνωρίζει, Όχι απαραίτητα. Κοίτα, στη Φίλιπ Μόρι Σάιπρο είχαμε και έχουμε ακόμα ένα μεγάλο θέμα. Δεν μα ξέρουν. Ε. Στην Ελλάδα λε Παπαστράτο και αν ανοίγει η πόρτα. Ναι. Εδώ λε Παπαστράτο και λε ποιο είναι αυτό σου λένε. και φιλιμόρι, σκ... σου λέει. Και σκεφτούν ότι δεν έχετε την προθέση των προϊόντων εσεί. Βέβαια. Ε, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκινούμε αυτό το είμαι εργοδότη και θέλω να σε πείσω να με εμπιστευτεί. Γιατί ξέρει, αν έρθει μόνο για τα διπλά-τριπλά λεφτά, το βλέπουμε σε πολλέ άλλε εταιρείε στην Κύπρο. Ξέρει ότι αυτέ οι σχέσει είναι λίγο πιο one night stand. Μπορεί να γίνουν και long term σχέσει εν τέλει, αλλά ξεκινάνε με one night stand αξίε έλα σε μένα γιατί δίνω τα διπλά, ε, δεν είναι. Δεν είναι βιώσιμο αυτό. Η έρλη millennials και η γενιά ζήτα δεν συναλλάσσεται για τα, για τα λεφτά. Δεν θέλει το, πώ το λένε στα ελληνικά, την άμεση επιβράβευση. Ποιο, υπάρχει κάποιο δηλαδή που δεν τη θέλει. Όλοι θέλουν την άμεση επιβράβευση, απλά. Είναι το παμίνι. Ναι. Στην ηλικία μα όμω. Να το παντίτσο μα είναι σοφού γέροντε. Ναι, ναι. Στη... με την εμπειρία μα, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ξέρουμε ότι είναι προσωρινή. Είναι προσωρινή, πλασί mm. φεύγει γρήγορα όπω η σοκολάτα. Ενώ... ο, ο εργοδότη που σε παίρνει και σου δίνει τα διπλά ή τρεβλά λεφτά, ακριβώ τόσο γρήγορα θα σκεφτεί να σε απολύσει. Τελεία. Γιατί είναι one night stand. Είναι τέτοια νοοτροπία. Άρα νομίζω ότι είναι το παμίνι. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το παμίνι. Είναι ένα sugar hit, ένα sugar high. Δόλωμα. Δεν το κάνει για να σε ξεγελάσει. Το κάνει γιατί ναι, θέλει γρήγορη να... λύση. Ε, προ... Μα πώ αγιού να το κάνει, σε, σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι κατά μέσον όρο αλλάζουν τη κάθε δύο χρόνια. Αυτό είναι καλό. Δεν πάρετε κακό. Ε, καλό για του ίδιου. Και για τι εταιρείε μπορεί να είναι καλό. Πώ μπορεί να χτίσει όμω μια ομάδα. Προτιμά εργαζόμενο που δεν αλλάζει 20 χρόνια. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Από τη μία έχουμε. Ε, μια θεωρία η οποία λέει ότι χρειάζεται υπομονή για να πετύχει κάτι. Και εγώ βάζω ένα. Μια πεντέτεια θα έλεγα. Κάθε πέντε χρόνια κρίνει κατά πόσο είναι εκείνο που ε, δημιουργήσεις, φτάνει κάπου. Εκεί κοντά είμαι και εγώ, στα ναι. τρία χρόνια. Αλλά την ίδια ώρα έχει μειωθεί η, το όριο ζωή του εργαζομένου, δηλαδή τη ομάδα. Σε δύο χρόνια, σε ένα ναι, χρόνο. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό Άρα σε παίρνει πίσω. Άρα αυτά τα ναι. πέντε χρόνια γίνονται 7. Ναι. Επειδή χτίζει συνέχεια ομάδε και ξεκινά από την αρχή. Άρα, ένα τρόπο ο οποίο τουλάχιστον να καθυστερήσει την έξοδο είναι να έχει ε, ψηλέ αμοιβέ. Κυρίως Κυρίω για ένα startup. Ε. Για να μην παραξηγηθεί, φυσικά πρέπει να έχει καλέ. Ανταγωνιστικές. σωστά αμοιβόμενε ανταγωνιστικέ θέσει. Σαφέστατα. Και εφόσον μπορεί και όλο καλύτερε. Τελεία. Απλά δεν αρκεί μόνο αυτό, γι' αυτό λέω και όχι. Δηλαδή, θα ήσουν σε μια θέση που θα σου δίνει 30% παραπάνω με ένα τοξικό περιβάλλον. Με συναδέλφου που, θα, που σκεφτόσαν το πρωί πριν. Είναι που ανοίγει, που πατά το κουμπί του ασανσέρ και λέει: Τώρα θα ανέβω και θα δω πάλι αυτόν που δεν θέλω να τον βλέπω. Αυτόν που φωνάζει, αυτόν που με πρίζει, εκείνη. Θα το έκανε αυτό για 30% παραπάνω χρήματα. Πόσο θα ντύχε. Α θεωρήσουμε ότι αυτά τα έχουμε πετύχει να okay. μην υπάρχουν. Οκ. Ποιο είναι το, με, ποια είναι το μεγάλο στο οποίο πιστεύει. Παράδειγμα, η, η Φίλιπ Μόρι Σάιπλου ξέρει τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει transform το, την εταιρεία τη και το προϊόν τη. Θέλει οποιοδήποτε καπνίζει τσιγάρα να πάει σε καλύτερε αναλλακτικέ. Ξέρει <Και> τι θέλει να κάνει. Αν εσύ το πιστεύει αυτό, αυτό είναι το μεγάλο. και θέλει να, κάνει, να το κάνει με τον τρόπο τη. Αν το πιστεύει έπονται και τα άλλα. Φυσικά πρέπει να αμείβεσαι σωστά, εννοείται. Και, και σωστά και αν γίνεται και πλουσιοπάροχα. Πρέπει να έχει όμω και καλέ συνθήκε εργασία. Ε, πρέπει να έχει και well-being. Να, να έχει και δουλειά έξω από τη δουλειά. Το well-being στη μπορείς και ω τώρα λαμβάνει. έχετε υπεύθυνο ανθρωπινό δυναμικό. Έχουμε και είναι τα καλά. Είναι αυτό που είπα Δαβίδ σε κορμί γολιάθ. Προσπαθούμε να γίνουμε. Ε, έχουμε την οτροπία που έρχεται από τη μητρική μα εταιρεία, από το εξωτερικό. Άρα έχουμε κάποιε συγκεκριμένε κατευθύνσει. Είτε λέγεται άδεια μητρότητα, είτε λέγεται άδεια. Workshop, happy hour, ναι, εκπαίδευση. Ναι, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν μπορεί να φέρει κάτι που κάνει χαρούμενο τον χι Νορβηγό ότι θα κάνει και κάποιον εδώ. Δεν ξέρεις, πρέπει να βρει τι είναι αυτό που κάνει χαρούμενο και τι σημαίνει χαρούμενο. Ε, ένα πράγμα που με είχαν συμβουλεύσει παλαιότερα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι ότι 10 happy moments μέσα σε ένα μήνα είναι πολύ καλύτερα από ένα τεράστιο happy moment πάλι μέσα σε αυτό το μήνα. Δηλαδή από ένα τεράστιο party που όλοι περνάμε καλά για 6-7 ώρες καλύτερα 10 πιο μικρά που περνάμε καλά για μισή ώρα. Γιατί το μεγάλο το ξεχνάμε και πιο γρήγορα. Ενώ τα μικρά μας κρατάνε συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο well-being. Ναι. Ε, απ' την άλλη, η εξής, well-being δεν σημαίνει απαραίτητα σχολάω στις 5 ή στις 6. Well-being μπορεί να σημαίνει ότι είχαμε ένα project το οποίο ήταν δύσκολο, αλλά το φτιάξαμε εμείς. Κάναμε το hero's journey που έλεγα πριν. Και παρά τις δυσκολίες, εσύ, εγώ και άλλοι δύο το πετύχαμε και αυτό είμαστε εμείς. Εμείς το πετύχαμε αυτό, κανένας άλλος. Και έτυχε ή χρειάστηκε να δουλέψουμε, ξέρω εγώ, μέχρι τις 7 ή μέχρι τις 8 για να κάνουμε αυτό το project. Δεν είναι το στάνταρ, αλλά ε, ξεπεράσαμε τον εαυτό μας και είδαμε ότι το είχαμε και νιώθω τόσο καλά για αυτό γυρνάω κουρασμένος και με το πως πω σπίτι θα κοιμηθώ από την κούραση αλλά νιώθω μια τέτοια ικανοποίηση ψυχολογικά που αυτό είναι well being για μένα και, γε, και σε γεμίζει σαν άνθρωπος ε, βέβαια, ξυπνάς την επόμενη μέρα και λες ok πάμε ακόμα και ένα μπραντ να είναι βαρετό δημιουργεί έναν προορισμό Είχα... Δεν έχει βρει τον τρόπο να είναι συναρπαστικό. Ναι. Δεν υπάρχει βαρετό brand. Στο είχα πει και όταν συναντηθήκαμε ότι μια από τι ιστορίε οι οποίε με συναρπάζουν, αν και το προϊόν για μένα δεν είναι και το καλύτερο, είναι η ιστορία του Five Guys. Mm. Όταν μπει στο Five Guys, δεν είναι το καλύτερο. Θα καταλάβει κοιτώντα του εργαζομένου και θα μπορείς να το συγκρίνεις με ένα άλλο μπραντ που είναι πιο καλό και πιθανόν πιο φτηνό. Θα καταλάβεις για ποιο λόγο αυτό το μπραντ χωρίς πολύ μάρκετινγκ. Δηλαδή η ιστορία του Five Guys έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θα κατάφερε χωρίς μάρκετινγκ. Όταν λέω χωρίς μάρκετινγκ εννοώ χωρίς budget, χωρίς ε, τέτοια. Απλά δημιουργώντα ένα ε, 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 μια ιστορία στην οποία προσπαθείς να βάλεις μέσα Όσοι συμμετέχοντε ε, τον κόσμο σου. Δεν γίνεται αλλιώ. Μία από τι αγαπημένε μου συνήθειε, και το κάνω και εδώ, έχω καταλάβει, καταλαβαίνω πάρα πολλά με εργαζόμενου που έχουν φύγει από κάποια εταιρεία. Γιατί πλέον δεν του συνδέει τίποτα, έχουν και μια ωραία απόσταση. Και του λέω, πώ ήσουν στην προηγούμενη εταιρεία. Υπάρχουν πολλέ για τι οποίε μιλάνε. Α, ήμουνα 10 χρόνια και μα πρόσεχε πολύ και μα έκανε αυτό και πάντα εκείνο και πάντα εκείνο και θα λέω πάντα τα καλύτερα. Γιατί έφυγε, Ήθελα να κάνει. Έκλεισε ο κύκλο. Δεν φεύγει μόνο για αρνητικά πράγματα, φεύγει για θετικά. Ναι, και, και, μάλιστα και... γι' αυτό σου λέω ότι το να φεύγει είναι για ένα κομμάτι τη εξέλιξη. Ναι, κλείνει ένα κύκλο. Το πρόβλημα των startups είναι ότι δεν είναι σε μερικού ανθρώπου. Ναι. ναι. Ε, και μάλιστα με δύο από αυτέ τι εταιρείε πλέον συνεργαζόμαστε ω Φιλιμόρι Άιπρου. Ε, όχι ότι ήταν αυτό ο μόνο λόγο, αλλά όταν μιλάνε οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί με θετικά λόγια για την εταιρεία του, καταλαβαίνει. Ξέρει ότι αυτοί θα πετύχουν. Τελεία. Γιατί, Γιατί ο, ο εργοδότη προσέχει του εργαζόμενους. Happy εργαζόμενος. Ναι, και μερικέ φορέ ένα, ένα, ένα από τα ε, μεγάλα, ε, μεγάλα ε, μαθήματα είναι ότι ένα άνθρωπο ο οποίο δουλεύει κοντά σου, εργάζεται κοντά σου. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνει για πάντα. Δεν θα πρέπει να το κάνει για πάντα. Ναι, δεν θα πρέπει να το κάνει για πάντα. Δεν και ξεχνά είναι... ότι δεν το συνδέει κάτι χειροπιαστό με την εταιρεία. Δηλαδή δεν είναι shareholder. Άρα, γιατί περιμένει. Και να ότι... το συνδέει. Δεν έχει σημασία. Ε, Πολλέ φορέ μέρο τη εξέλιξη είναι. Για αλλαγή. να πάει κάπου Ναι, και μπορεί να γυρίσει. Δεν ναι, απαγορεύεται. Ε, Ιδιαιτέρω να γίνει με καλού χώρου. Γι' αυτό. Είναι όπως και με την αύξηση. Αν περιμένεις τη στιγμή που έχεις σκάσει και βράζεις μέσα σου και γιατί τόσα χρόνια δεν με έχουν αναγνωρίσει που δουλεύω, που κάνω Αντίστοιχα ισχύει ότι μην περιμένεις την χειρότερη δυνατή στιγμή για να φύγεις. Μπορείς να φύγεις και στο χάι. Την καλύτερη στιγμή. Ναι. Γιατί, γιατί φεύγεις με ένα ωραίο κλίμα, φεύγεις ένα πικ, να πας ένα άλλο ιδανικά καλύτερο ή άλλο πικ, κορυφή, και επίση κρατά ανοιχτή την πόρτα να επιστρέψει. Ο αθλητισμό βγάζει πάρα πολλά παρά τέτοιου είδου παραδείγματα. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ο Φέτερ δεν πρέπει να φύγει και νωρί. Έφυγε, Χάι, δεν έφυγε τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι έπεσε. Πέρσι σταματή. Και πάλι ήταν Ως... σε, σε top forma. Ήταν σε top ε, φορ... Δεν ήταν top 10. Ήταν top. Ναι, ναι, ο Φέτερ όμω δεν. Το βάζει. Δεν το δε είναι στο εύκολο να σταματήσει όταν έχει σε αυτό το επίπεδο. Ωραία το λέμε εμεί απ' έξω, αλλά δεν είναι εύκολο να σταματήσει σε υψηλό επίπεδο. <-Σιόλυμα> Αφού, στα... αφού, αφού μετά του πήγαινε μεγαλύτερος... στου. Σάρλο Χόρνατ. Μεγαλύτερο. Ε, στου Χόρνατ πήγε, ναι. Ε, ναι. στου Wizards που βγαίνει. Έχει δίκιο, Washington Wizards. Ναι. Σάρλο Χόρνατ είναι η ομάδα που του ανήκει. Ναι, Οι, Οι... Σάρλο Χόρνατ αγοράσε την μετά την. Ο Κριστιανό. Ο, Λιο... Λιολε... Λιονέλ πρέπει να σταματήσει τώρα. Τα έπρεπε. Πολλά τα λεφτά όμω. Αλλά γιατί δεν σταματάνε. Δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Δε... Δεν έχουν ανάγκη περισσότερα λεφτά. Ε, γιατί θέλω να ξαναζήσουμε την τοποθέτηση. Ο Ζλάταν, γιατί δεν σταματά. Τέρα τη φύση. Γιατί. Θυμάσαι αυτό που είπαμε στην αρχή, τη ηλικίας. Αφού μπορεί και το κορμί του αντέχει, το οποίο κορμί και ιδιαιτέρω ο Ρονάλντο και ο Ζλάταν, το έχουν σαν ναό εδώ και 20-25 χρόνια. Από όταν χρησιμοποιούν, έχει, ξέρει, σου λέμπρον ομάδα επιστημόνων, διατροφολόγων, γυμναστών, το κοιτάνε σαν να είναι. Σπέσιμεν. Εντελώ. Γιατί να μην συνεχίσει, αφού είναι σε τόπο επίπεδο. Ο Σλάτων δεν πήρε πρωτάθλημα. Πέρυσι. Ο... Η ίδια περίπτωση με τον Κόρνορ Μαγκρέγορ Δεν σταματά. Εδώ έχω άλλη άποψη. Τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θέλω ότι. Είναι η περισσότερη επιχείρηση. Floyd Mayweather, άλλο παράδειγμα. Ε, δεν θα, θα έλεγα ότι τα, τα, οι αγώνε που κάνει η Επίδειξη με τον κάθε Κορεάτη και τέτοια δεν με, θεωρώ με. ότι είναι καριέρα. Όχι, δεν είναι καριέρα. Ε, δεν σταμάτησε σταματήσει όμω το πικ του. Ε, σταμάτησε το πικ, ναι. Αλλά βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει να βγάζει χρήματα. Γιατί οι πολύ επιτυχημένοι αθλητέ, άνθρωποι δεν σταματάνε στο πικ είναι ένα αιώνιο ερώτημα. σω έχουν μετατραπεί σε επιχείρηση και το έχουν αναγνωρίσει. Έχουν... Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όταν έχει μεγαλώσει μια ηλικία και μετά με ένα mental τη μια νοοτροπία ότι θα είμαι ο πρώτο και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να είμαι ο πρώτο, αυτό δεν είναι ένα διακόπτη που μια μέρα λε: Α, οκ, okay, stop. Ξέρει ποιο έκανε εκπληκτικό transition, αλλαγή στο είμαι top αθλητή και τώρα πρέπει να συνεχίζω να είμαι κάτι άλλο top. Γιατί αυτό είναι που του λείπει. Γιατί ξέρουμε καλά ότι ο Κριστιανό και ο Σλάταν, μόλι σταματήσουν, θα εξαφανιστούν. Θα γίνουν προπονητέ. Και το ξέρουν και οι Το ξέρουν και οι ίδιοι. Άρα σου λέει άλλο λίγο δημοσιότητα, άλλο λίγο προβολέα, άλλο λίγο αποθέωση. Ο Κόμπι Μπράιντ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Γιατί για... είχε αρχίσει να ετοιμάζει την επόμενη του καριέρα, καριέρε, πολλά χρόνια πριν σταματήσει. Το είδε. Εξαιρετικό επιχειρηματία. Έχει πάρει Όσκαρ. Αν δεν κάνω σίγουρα, έχει πάρει Όσκαρ. Ε, έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει και ένα μουσικό βραβείο τέτοιο επίπεδο. Και σκέψω ότι έχει πάρει λοιπόν MVP τελικό και έχει πάρει και Όσκαρ. Who does that? Ε, ήταν γλυκό, έγινε γλυκό πολύ, δεν ήταν πικραμένος. Άρχισε να εκπαιδεύει άλλου αθλητέ, την οικογένειά του, να είναι σωστό επιχειρηματία. ήδη, τα είχε ήδη όλα έτοιμα για να μπορέσει να γίνει κάτι πάλι top. Αυτό είναι το θέμα με του αθλητέ. Ε, Επίση, ο Κόμπι Μπράιαν, αν δεν κάνω λάθο, είχε ξεκινήσει και συγκρατεί βιβλίο. Όχι αυτοβιογραφία. Άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα. Ήταν τεράστια απώλεια. Η... Ο ξαφνικό θάνατό του. Τεράστια απώλεια. Γιατί ήταν πρότυπο για πολλού το πώ διαχειριζόταν ψυχολογικά το από τον προβολέα. Πλέον δεν θα αυτό σε αυτόν τον προβολέα. Τέλο. Θα είμαι σε έναν άλλον. Και εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση με το, το Bryant, είναι ότι από superstar Μετατράπηκε σε ε, ε, κομπάρσο. Είμαι δίπλα στον πρωταγωνιστή. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μέντορ. Κανένα πρόβλημα. Γιατί? Ναι. γιατί θέλω να επιστρέψω αυτό που αυτό ο χώρο μου έδινε επί 20-25 χρόνια. Ταπεινότητα. Ταυτόχρονα θα γίνω super businessman. Γιατί, γιατί είμαι και αυτό που είμαι. Το mentality του δεν το σβήσε ποτέ. Δεν είπε και τώρα θα γίνω κομπάρσο είπε και τώρα θα γίνω αυτό το mentality, το mamba mentality, θα το πάρω στο χώρο το του. Το κομπάρσωσε υπό την έννοια του υποστηριχτή. Όχι, όχι του... θα κάνω και αυτό γιατί πρέπει να το κάνω. Είναι το σωστό να το κάνω. Αλλά την ανάγκη μου, γιατί δεν χάνει αυτό το mentality, να είμαι πρώτο, να όλη αυτή τη γνώση που έχω και την νοοτροπία να την κάνω σε κάτι που έχει αξία, θα την κάνω στον χώρο του επιχειρήν. Ε, του θεάματο, του. και άλλα πράγματα που έκανε. Για ποια δουλειά του πήρε ο είναι ένα ε, σορτ φιλμ Το οποίο νομίζω, ναι ήταν στην ομάδα παραγωγής το πίστεψε και ο ίδιος. Κάτσε να το google is our friend. Ε, θα σου το πω ακριβώς. Για το best animated short, short film, Dear Basketball. Dear Basketball. Πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο βιβλίο Thinking Game ή αυτό που διαβάζεις τελευταίος. Αυτό που διαβάζω τελευταίος. Το οποίο είναι να τα αλλάξουμε. Ε, ας πω, διαβάζω τρει κατηγορίε βιβλίων. Για, Ακριβώ γιατί θέλω προτεραιοποίηση και επίση για να μιλώ ότι διαβάζω 6.000 βιβλία. Ε, διαβάζω αυτοβιογραφίε ή βιογραφίες, ε, επιχειρηματικά βιβλία και βιβλία για πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, είμαι μαζί σου στα δύο. Ε, το, ε, θα προσθέσω και μια κατηγορία. Το, ε, ιστορίε ενό πετυχημένου μπράντ. Ε, οποιουδήποτε οποιοδήποτε και έναν αυτό. Το τελευταίο που διάβασα ήταν η ιστορία του Instagram, το No Filter. Το οποίο είχε... Γιατί είναι επιτυχημένο, γρα... Για τον Kevin Systrom. Εντάξει, για τον ίδιο, να κάνω και λίγο spoiler του βιβλίου, δεν είναι επιτυχημένο. Επειδή... το είπα. για τον ίδιο. Για μένα είναι όμω. Ναι. Ε, δεν έχει γραφτεί η ιστορία του Instagram για να ξέρουμε αν είναι επιτυχημένο ή όχι. Let's wait. Μέχρι την έξοδο των, των, ιδρυτών του. Αν επιτυχία είναι γρα... ότι πήρε κάποια billion. Γρα... Όχι. Γράφει. Βασικά τον, το, το χωρί φίλτρο γράφει μέχρι την μέρα έξοδου του σύστρωμα από το, από το Facebook. Από το Facebook. Ναι. Αποτυχημένο. Πιστεύει. Καταρχά να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ίσω και περισσότερα μαθήματα στην αποτυχία. Ναι. Να το διευκρινίσω αυτό. Αποτυχημένο γιατί θεωρεί ότι το πούλησε. Πόσο θα το πούλησε, 2-3 τρίπου... δισεκατομμύρια. Πολύ ωραία. Πόσο θα πρέπει το έχει πουλήσει. 15. Άρα. Είναι επιτυχία ή αποτυχία. Εντάξει. Εγώ το μετράω ότι. Ε, είναι, έχω και ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι επιτυχία. Κοιτώντα το μετά, είναι τεράστια αποτυχία. Μπράβο, πάμε και σε ένα δεύτερο. Το αγαπούσε αυτό που έκανε. Πολύ. Τι κάνει τώρα. Ε, δεν όχι το, αυτό. Όχι αυτό. Είναι επιτυχία ή αποτυχία. Είναι αποτυχία. Άρα. Ε, το, την επιτυχία γιατί την αποτυχία την ορίζει από διαφορετικό POV όμως. Ναι, having said that, έχει ένα μπίο dollars στην τράπεζα <laughs> και λέει, οκ, okay, εντάξει, υπάρχουν και χειρότεροι τρόποι να το ναι, 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 ναι. Αυτό είναι μια κάποια επιτυχία. Και συμφωνώ με τις βιογραφίες, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Ε, κοίτα, για τον πόλεμο το διαβάζω για μάχες. Ο, 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 πόλεμος είναι, καταρχάς, οι πρώτες σχολές διοίκησης παγκοσμίω βγήκανε από τις σχολές πολέμου. Ναι και στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες. Ε, γιατί ο πόλεμος είναι σαν να είναι, είναι, η Φόρμουλα 1 για τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό που βλέπεις τώρα στη Φόρμουλα 1 θα το δεις στα συμβατικά αυτοκίνητα σε 10, 15, 20 χρόνια. Γιατί, γιατί έχει τόσο ψηλές ταχύτητες και τόσα πολλά at stake σύν τι ανθρώπινες ζωές. Ε, όλο το κομμάτι απώλειας, ζωής και όλα, όλα τα δυσάρεστα, Βλέπει βλέπεις στο extreme ενοτροπίες, συμπεριφορές, κουλτούρα, τεχνολογίες. Οπότε το παρακολουθώ από αυτή την διαστρεβλωμένη οπτική. Ρωτήσεις Πύρο, όλο, αγαπημένη ταινία. Ήθελα να σου πω αγαπημένο βιβλίο Right Now. Το Right Now. Ναι, το ξεκίνησα χθε, λέγεται Protocol. Και στο γράφει το Right Now. <laughs> Με θέλω να σκεφτείς, και την αγαπημένη σου ταινία. Όχι, το Right Now ήταν έκφραση. Το αγαπημένο βιβλίο είναι το Protocol το protocol. Okay. Ναι. Ε, είναι η... Δεν ήξερα ότι υπάρχει chief protocol officer του Ομπάμα και η οποία μιλάει για το πώς οι λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά στο να χτίζει σχέσει εμπιστοσύνη με άλλε χώρε, με άλλου ηγέτες. Για το βιβλίο, με... αναφέρεσαι. Ναι, 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 ναι. Στο πώ υποδέχεσαι τον άλλον, ποιον χαιρετά πρώτο, ποιον χαιρετά δεύτερο, ποιο κάθεται πού. Την, την, υψηλή χορογραφία τη διπλωματίας. Αγαπημένη ταινία. <φου> Αλλά διαλέξει μία όμω. Να διαλέξω μόνο μία. <laughs> Αγαπημένη ταινία Pacific Rim. Σοβαρό μιλά. Εντελώ. Άντε ρε. Τρελαίνομαι. Okay. Ε, okay. φοβερή σκηνοθεσία. Εντάξει. Δεν, δεν, είναι το, δεν, είναι το, right now που μου συστήσαν. Είναι το The Extra the routine Machine. Δεν το Όπω και να έχει. Θα χαρώ να το μάθω. Αγαπημένο συγκρότημα. Ξένο. Ουφ, είναι εντελώ φάση. Αλλά αν πούμε αυτού που έχω δει περισσότερο live στη ζωή μου είναι η Pearl Jam, η μπάντα του Seattle. Άντε ρε, μπράβο, ωραίο. Okay. Σταυρό μου, χαρήκα πολύ. Στο επανειδή. Για να μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. All πολύ ωραία Και ελπίζω να κρατήσουμε και επικοινωνία. Και ξανά εδώ να σε έχουμε στο κανάλι. Ελπίζω και όσοι, μας, όσοι σε άκουσαν και είδαν να το απολαύσαν. Και να τα λέμε και συχνά εκτό. Ε, στο δύο. Με μεγάλη χαρά ακολουθεί μια αφιέρωση σε αυτό το βιβλίο που θα δώσουμε ω giveaway. Μέσα. Εννοείται. Εντάξει, στον τύχερο. Έγινε. Θα σε Καλή συνέχεια.